things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, cheer up. Always look on the right side of life. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Art News Good News. Εδώ, όπως πάντα, εμείς στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τρίτη. Σήμερα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, είμαστε μια ώρα ατμόσφαιρα, γιατί το σύστημα κάνει μας λίγα νερά σήμερα, έτσι, είναι λίγο παιχνιδιάρικο. Μάλλον επειδή ήρθες εσύ, Αναστασία. Δεν ήταν η τεχνολογία υπέρ μας. Δεν ήταν πολύ υπέρ μας. Κάτι συμβαίνει. Ναι. Είμαστε υπεράνω τεχνολογίας εμείς, αλλά δεν πειράζει, θα τη φτιάξουμε. Συμβαίνουν λοιπόν, και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Όντως, όντως. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Αναστασία Καφετζή. Αναστασία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που έρχεσαι μετά από τόσο καιρό που λέγαμε να βρεθούμε. Γιατί ήταν μέσα στα πλάνα και όλο κάτι γινόταν και δεν τα καταφέρναμε. Αυτό πάει χρόνια νομίζω πια, έτσι. Ναι, αυτό πάει πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε μισό λεπτάκι να δούμε τι γίνεται. Αυτό γιατί μας έγινε εδώ. Εδώ δεν θέλει λίγο πιο δυνατά. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, όπως λέμε, έχουμε τον άνθρωπό μας εδώ για τα ξαφνικά. Ευχαριστούμε. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε λοιπόν την Αναστασία Καφετζή, η οποία εγώ την ξέρω πολλά χρόνια, έχει και δικό της σταθμό και είχα τη χαρά να. Έτσι, να συνεργαστώ μαζί σου, ναι. Που έτσι ήταν και μένα από τις πρώτες μου φορές και απόπειρες. Ακόμα απόπειρες κάνω. Ποιος θα μας το έλεγε πριν 4-5 χρόνια ότι θα ήμασταν πάλι κάπως έτσι. Εντάξει, εδώ έχουν γίνει άλλα κι άλλα. Δεν θα γινόταν αυτό. Πιο πάνω, ναι, κάτσε, γιατί έχω ακόμα και. Έχουμε τον ηχολήπτη. Το δικό της, ναι, έχω και το σκηνοθέτη μου εδώ που μου λέει αν κάνω κάτι σωστά. Το έχουμε. Stop. Ωραία. Να το ξεκινήσω. Έλα, 3-2-1, όπα, πάμε. Fair cut. Λοιπόν, σήμερα έρχεσαι με μια άλλη ιδιότητα. Αυτή της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας. Και κάνεις και κάτι άλλο θέλω πάνω να πεις. Στην ενεργειακή και φιλοσοφική ψυχολογία. Αυτό δεν θυμόμουν καλά. Σούπερ. Δεν είναι η κλασική ψυχολογία δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά του κλασικού ψυχολόγου με του φιλοσοφικού ψυχολόγου? Αυτό θέλω να μας πεις. Να ξεκινήσουμε δηλαδή να χωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Αυτό. Ο κλασικός ψυχολόγος πιστεύει σε μια δυσυπόστατη κατάσταση του ανθρώπου. Πιστεύει δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με το νου και το σώμα. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το συναίσθημά μας και αυτό είναι η ψυχή μας. Ο φιλοσοφικός σύμβουλος πιστεύει στην τρισυπόστατη διάσταση του ανθρώπου. Έχει να κάνει δηλαδή με την ενέργειά του την ψυχική, όπου δεν είναι μέσα, είναι κάπου εδώ γύρω. Ωραία, κάπου γύρω μας. Okay. Είναι ο νους που καταγράφει και αμέσως μετά είναι και το σώμα. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές φορές ψυχοσωματικά προβλήματα. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε πάρα Έχουμε πολύ. Να συζητήσουμε πάρα πολλά. Γιατί είναι, νομίζω, και λίγο ενός της εποχής αυτά τα ψυχοσωματικά προβλήματα που νομίζουμε ότι κάτι έχουμε, αλλά στην ουσία είναι ψυχολογικό. Ναι, όλα από εκεί ξεκινάνε. Άλλωστε, πάνω σε αυτά μας μίλησαν και πάρα πολλοί φιλόσοφοι της εποχής τότε, έτσι. Σοκράτης, Πλάτωνας, ακόμα και Ιπποκράτης είχε μιλήσει γι' αυτά. Ο γιατρός θα σου θεραπεύσει το σύμπτωμα μιας κατάστασης.
Ο ψυχολόγος κανονικά πρέπει να σου θεραπεύσει την αιτία. Αυτό είναι ουσιαστικά που μπαίνει μέσα σε όλο αυτό. Οπότε... Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Ότι ό,τι μας συμβαίνει, επιτρέπουμε να μας συμβεί. Ακόμα και καταστάσεις που είναι κληρονομικές. Επιτρέπουμε να μας συμβεί ό,τι είναι να μας συμβεί. Τίποτα δεν μπορεί να μας συμβεί αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Είτε αυτό ονομάζεται μία ασθένεια, είτε αυτό ονομάζεται μία κατάσταση στη ζωή μας. Όλο αυτό πάει και έρχεται. Άρα δηλαδή θες να μου πεις ότι γενικώς είναι όλα, είναι όλα στο χέρι μας. Εμείς τα ορίζουμε. Ναι, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Το πεπρωμένο σου εσύ το γράφεις. Καλησπέρες, καλησπέρες. Γεια σου Δημήτρη Κραλογλού, γεια σου Δημήτρη, έχω και το όνομά σου τώρα, δεν είναι θέμα. Εντάξει, γι' αυτό, αυτό θα πει συνεδρική αλληλεγγύη. Κάτσε να δω. Λοιπόν, ωραία, θέλω λίγο να μου πεις καταρχάς τι είναι η φιλοσοφική ψυχολογία. Η φιλοσοφική ψυχολογία στηρίζεται πάνω σε αυτό που σου προανέφερα, έτσι. Και, λοιπόν. Και πώς εκλαμβάνει ο κόσμος και πώς έκατσε εσύ να ασχοληθείς με αυτό. Καλά, εντάξει, με την ψυχολογία, ιδιαίτερα με το ενεργειακό της κομμάτι, ασχολούμαι εδώ αρκετά χρόνια. Πάντα μου κέντριζε αυτό το ενδιαφέρον και νομίζω ότι κεντρίζει σε πολύ κόσμο αυτό το ενδιαφέρον. Τώρα, το καταλαβαίνω. Η φιλοσοφική ψυχολογία, από την άλλη, είναι μία μέθοδος όπου... σου αφήνει λίγο το πιστεύω. Το πιστεύω και σε κάτι άλλο, σε μία... ανώτερη δύναμη. Όπως θέλεις μπορείς να το πεις όμως, βέβαια, έτσι. Δεν μιλάω δογματικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία. Σε μια ανώτερη δύναμη. Λέγεται σύμπαν, λέγεται Θεός. Ο καθένας μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Άλλωστε, η λέξη Θεός προέρχεται από τη λέξη Θεόν που σημαίνει τρέχω, που σημαίνει άνεμος. Από εκεί ξεκινάει και το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αυτό είναι πάρα πολύ, έτσι? Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ο καθένας δηλαδή μπορεί να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα και να αρχίζει να βλέπει το δικό του μονοπάτι. Και να αποκτάει σιγά σιγά το δικό του όραμα και τους δικούς του στόχους. Γιατί άνθρωπος χωρίς στόχους και χωρίς στόχους και χωρίς οράματα δεν έχει να λέει κάτι. Είναι απλά υπάρχει. Το θέμα είναι να ζούμε. Και να ζούμε δυνατά. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάπου πάμε, κάποιους στόχους, αυτό που λες. Να μπορούμε να. Ναι, είναι μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται και μου λένε: μα η πορεία είναι που έχει τη σημασία και όχι η Ιθάκη. Έχω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Ακόμα και ο Οδυσσέας στο μυαλό του είχε την Ιθάκη. Δεν είχε την πορεία. Διαφορετικά θα έμενε με την Κίρκη. Μια χαρά πέρναγε και εκεί. Έτσι. Μια Πινελόπη είχε μέσα στο μυαλό του. Πινελόπη με ό,τι συνεπάγεται, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι να έχουμε το στόχο μας. Και θα σου το εξηγήσω ευθύς αμέσως. Γιατί αν εσύ κοιτάς δεξιά-αριστερά, αν εσύ δεν είσαι προσιλωμένη στο στόχο σου, θα πας εκεί που κοιτάς. Όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο, κοιτάς μπροστά σου. Αν κοιτάς δεξιά σου τις βιτρίνες, στη βιτρίνα μέσα θα πας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής, έτσι. Το πρόβλημα της εποχής είναι το ότι μας αποσπούνε πάρα πολύ, μας αποσπάνε από το στόχο μας, από τα όνειρά μας, από αυτό που θέλουμε να κάνουμε ή που θα είχαμε μέσα στο μυαλό μας να κάνουμε, είτε με την οικονομική κρίση, ή με τα προβλήματα, είτε με όλο αυτό που συμβαίνει, ωραία, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάτι για την επόμενη μέρα, αλλά να ζούμε το τώρα. Μόνο το τώρα. Ζήσαμε τη στιγμή, πάει, τελείωσε. Όταν αντιδράς έτσι τη ζωή σου και αντιμετωπίζεις έτσι τη ζωή σου, και η ζωή σου έτσι θα σε αντιμετωπίσει. Το τώρα. Δεν έχεις να ζήσεις κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή περιμένεις κάτι καλύτερο αύριο και να πας ένα βήμα μπροστά, αφού το τώρα ήθελες να ζήσεις. Άρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, ναι. Δεν είναι απλό να τα συζητήσουμε. Εγώ, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, καταρχάς θέλω να μου πεις ποια ήταν η ανάγκη σου που σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό, έτσι, και μάλλον και η ανάγκη δική σου, γιατί προφανώς έγινε από δική σου ανάγκη, και θέλω να μου πεις, εντάξει, το πιάνω τώρα από το ένα στο άλλο, τι βλέπεις, γιατί προφανώς είναι μια γενικότερη ανάγκη του κόσμου, τι βλέπεις σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα ψυχική νόσου, αν θες να το πω έτσι, τη σημερινή πραγματικότητα των σημερινών ανθρώπων, τέλος πάντων, ποιο ακριβώς είναι. Πρώτα απ' όλα. Γιατί βλέπουμε πια ότι οι σχέσεις δεν πάνε πολύ καλά τώρα, οι ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Είναι λίγο μπερδεμένοι οι άνθρωποι, είναι λίγο τα πράγματα γενικά. Δεν. Ζούμε σε μια εποχή λίγο ασαφή, να το πω έτσι. Ναι, θα μπορούσα. Αβεβαιότητας. Αβεβαιότητας, σε όλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου ξεχωρίσω ότι η ψυχική νόσο με ένα απλό μπλοκάρισμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το γεγονός ότι εσύ μπορεί να πας σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας ή σε ένα coaching. Είναι παραπλήσιο επάγγελμα. Ωραία.
για να συμβουλευτείς 5 πράγματα και να καθοδηγηθείς τη ζωή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις κάποια ψυχική νόσο. Σημαίνει ότι απλά είσαι μπλοκαρισμένος. Και καλό είναι να απευθύνεται ο κόσμος σε ανθρώπους που θα μπορούσε να του δώσει κάποια λύση. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό να παίρνεις την συμβουλή από ένα φίλο σου, τελείως διαφορετικά να παίρνεις τη συμβουλή από έναν ειδικό και να κοιτάς λίγο το θέμα σου πιο βαθιά. Έτσι. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όσον... Καλά κάνεις που το λες, γιατί έχουν μια προκατάληψη, νομίζω. Οι περισσότεροι έχουν μια προκατάληψη. Mm-hmm. Σου λένε σε ψυχολόγο, θα πάω γιατί δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όχι, στον ψυχολόγο ή στο σύμβουλο ψυχικής υγείας ή σε έναν coaching δεν πηγαίνεις από τη στιγμή που έχεις πρόβλημα, αλλά μπορεί να είσαι απλά μπλοκαρισμένος, μπορεί να έχεις πρόβλημα με το γάμο σου. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις πρόβλημα γενικά με τη σχέση σου. Μπορεί να έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου. Μπορεί να έχεις πρόβλημα με τις επιλογές σου. Εδώ πάμε λίγο πιο βαθιά. Mm-hmm. Με ρώτησε σε ποιο είναι το πρόβλημα συνήθως. Των ανθρώπων που απευθύνονται, ναι, έτσι, σε μια κατάσταση βοήθειας. Θα σου πω, Λυπηδάκη, ότι συνεχίζεις στο top 1 να βρίσκεται το ερωτικό. Ακόμα. Ναι. Έχουμε πέρα οικονομικά προβλήματα, έχουμε τα πάντα όλα. Αυτό... Είναι απόλυτα φυσιολογικό όμως, αν κάτσεις και το σκεφτείς, για το λόγο ότι οι άνθρωποι γεννιούνται δηλαδή με δύο βασικά ένστικτα. Το ένστικτο της αναπαραγωγής, και όταν λέμε αναπαραγωγή, δεν εννοούμε απαραίτητα τη γέννα, αλλά την ένωση αυτής της κατάστασης, έτσι, mm-hmm. και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό από τη στιγμή που μιλάμε για την αναπαραγωγή να θέλουμε και να κάνουμε μια σοβαρή και σωστή σχέση, mm-hmm. και να έχουμε μια καλή επαφή με τον σύντροφό μας και μια καλή επικοινωνία, ωραία, και αμέσως μετά να αυτοσυντηρηθούμε μαζί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά λόγω του ότι η εποχή μας βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση που μας αποπροσανατολίζει, όπως είπαμε προηγουμένως, κάνουμε σπασμωδικές εντός ή εκτός εισαγωγικών, ναι, κινήσεις, με αποτέλεσμα ούτε το σωστό σύντροφο να βρίσκουμε, αλλά να γινόμαστε και απόλυτα εγωιστέ. Αυτό θέλω να μου εξηγήσω. Άλλο μια εγωική κατάσταση, mm-hmm. και άλλο μια εγωιστική κατάσταση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο, mm-hmm. να ξέρεις ποιο είναι το εγώ μου. Το εγώ είναι ο πυρήνας σου. Είμαι εγώ. Που ξέρεις ποιος είσαι, δηλαδή. Που ξέρεις ποιος είσαι, ναι. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Πολλοί πηγαίνουν, για παράδειγμα, σε ανθρώπους για να τους πούνε το ποιοι είναι ή να τους πούνε το πώς θα πράξουν, έτσι. Mm-hmm. Και κάθονται και σε ακούνε με μια κατάσταση. Εγώ είμαι αυτό. Μα δεν ξέρεις τι είσαι εσύ. Και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν ξέρεις. Γιατί όμως, Αναστασία, δεν ξέρεις πια, δηλαδή, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί ζούμε επιφανειακά. Ζούμε επιφανειακά. Είναι τελεία εδώ, ζούμε επιφανειακά. Mm-hmm. Έχουμε μάθει να ζούμε στην ύλη. Το να έχουμε ένα αυτοκίνητο, έναν ωραίο σύντροφο, μπρατσαρά, μια ωραία τύπισσα η οποία έχει το εξτέ, το ξανθό, το χείλι, το παραφουσκωμένο και δεν συμμαζεύεται, είναι και αυτό, mm-hmm. κάτι το οποίο μας αρέσει. Αλλά η φυσική ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή να... η εξωτερική ομορφιά να πηγαίνουμε μόνο στο υλικό. Κάποια στιγμή έχετε η ανάγκη να πεις ότι εγώ θέλω να επικοινωνήσω. Γι' αυτό μιλάμε κιόλας, και αυτή είναι και η διαφορά μας από το υπόλοιπο ζωηλικό βασίλειο. Έχουμε το χάρισμα της επικοινωνίας και της νοημοσύνης. Mm-hmm. Έτσι. Όταν αυτό δηλαδή θα καλεστεί ως φυσική μας ανάγκη και δεν υπάρχει, ναι, τι θα γίνει? Νομίζω, ξεστή, τώρα αυτό που λες, που έτσι είναι, το έχουμε ξανασυστήσει και μάλλον καλεσμένο σε πιο γενικό επίπεδο. Πέρα από το δικό σου κομμάτι, το ψυχολογικό και τη δουλειά σου, mm-hmm. Ότι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα τώρα, ας πούμε, στην η εποχή της τεχνολογίας που, όπως είδες και εμείς σήμερα, δεν το έχουμε. Εδώ φαίνεται και το έχουμε και σαν άνθρωποι δυο μας, φαίνεται και αυτό πειράζει και τα συστήματα. Ναι, το έχουμε. Έτσι. Η εποχή λοιπόν της τεχνολογίας που ζούμε με τα Facebook, με όλο αυτό το πράγμα που έχει αλλάξει επικοινωνία, mm-hmm. και είναι πάρα πολύ εύκολο το να βγεις και να έρθεις σε επαφή με άλλους και να κάνεις σχέσεις, μιας μέρες, οτιδήποτε και παραπάνω. Μην τρέπεσαι να το πεις. One night stand το ονομάζεται. One night stand λέγεται, σωστά. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να μιλάμε δηλαδή λίγο και στη σημερινή γλώσσα. Όχι, δεν έβρισκα το πιο απλό και αυτό. Όχι, πιο χοντράστο. Είναι και νωρίς ακόμα. Ξέρεις, ήταν επιτάς. Λοιπόν, οπότε, αυτό, ρε παιδί μου, εσύ ως ειδική, πώς εξηγείς οι άνθρωποι να έχουν ανάγκη τόσο πολύ την επικοινωνία, mm-hmm. και να είναι τόσο αποξενωμένοι μεταξύ τους, να μην έχουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν. Να λένε άλλα να εννοούν. Εν πάση περιπτώσει. Και να κάνουν πάρα πολύ φανερές σχέσεις. Ενώ όλοι έχουν αυτή την ανάγκη. Τι είναι αυτό? Είναι ο φόβος. Και δεν είναι ο φόβος του απέναντί μου. Δεν φοβάμαι δηλαδή μην πληγωθώ ή ξαναπληγωθώ, που το ακούς, mm-hmm. πάρα πολύ συχνά αυτό. Mm-hmm. Ο φόβος είναι εμείς οι ίδιοι, οι επιλογές μας.
Έτσι. Τι φοβάται, δηλαδή. Έχεις ακούσει πολλές γυναίκες, πολλές φορές. Γυναίκες συνήθως χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηρισμό που λένε: έχω το μαγνήτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχω τον κακό μαγνήτη. Αυτό, λοιπόν, ναι. Δεν είναι ο κακός μαγνήτης. Είναι οι δικές σου επιλογές και ο τρόπος που βλέπεις εσύ τη ζωή σου. Θα προσελκύσεις αυτό που ακριβώς είσαι. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι πάρα. Είναι ο καθρέφτης σου ουσιαστικά. Θα προσελκύσεις αυτό που έτσι, ακριβώς είσαι. Έχουμε και διακοπές ρεύματος, έτσι. Έχουν μπει φαντάσματα. Έχουμε μπει φαντάσματα εδώ. Δεν γίνονται αυτά όμως σήμερα. Συνεχίζει για κάποιο λόγο, απροσδιορίστως συνεχίζει και μια ζωντανή εκπομπή. Ναι. Πράγμα καλό αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εδώ το πραγματάκι έχει ένα πρόβλημα εδώ. Δεν πειράζει. Πάντα έντερ. Κοίτα, εγώ θέλω να είμαι θετική, γιατί έχεις έρθει εδώ με θετική ενέργεια. Πάνω πολλά. Και πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει θα συνεχίσει να παίζει εκπομπή. Δεν θα το αφήσουμε. Λοιπόν. Ναι, υπάρχουν κάποια φαντάσματα, ρε παιδί μου, τώρα από αυτό που έχουν μπει στο στούντιο σήμερα. Mm-hmm. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει πολλές φορές, έτσι. Πράγματα δηλαδή που προσπαθούν να σε σταματήσουν είναι αυτό που λέμε η ενέργεια. Ναι, ωραία, ναι. Η ενέργεια υπάρχει. Δεν είναι κάτι που είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πολλά και δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Mm-hmm. Καταρχάς, αυτό που είπες τώρα, για να το πάρουμε από το προηγούμενο. Ότι οι άνθρωποι λοιπόν φοβούνται καταρχάς, mm-hmm. έτσι. Άρα, ενώ θέλουν να δοθούν. Όχι απλά απομακρύνονται, λοιπόν, εξαφανίζονται κιόλας. Αυτό πώς εξηγείται, τι είναι αυτό που τους οδηγεί εκεί και παραπονιούνται λοιπόν ότι δεν έχουν σχέση, ότι αυτό που είπες, ότι είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε οι άρα επιλογές. Άρα προσελκύουμε αυτό που είμαστε ή προσελκύουμε αυτό που είναι οικείο μας. Που αυτό που είναι οικείο μας, είναι οικείο μας, ναι. Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω με βάση ψυχολογία θα μου πεις εσύ περισσότερα, λένε ότι προσελκύουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν έχουμε συνηθίσει έναν. Δεν ξέρω, έναν αυστηρό μπαμπά, έναν αυστηρό. Άρα είναι οικείο. Είναι οικείο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι κλασικοί ψυχολόγοι ξεκινάνε από τα παιδικά σου χρόνια για να καταλάβουν τι είναι αυτό που είναι οικείο προς εσένα. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή που κάνουν οι κλασικοί ψυχολόγοι. Θα προσελκύσεις αυτό που είναι οικείο, αυτό που έχεις μάθει, με αυτό που έχεις βολευτεί. Πόσοι άνθρωποι, για παράδειγμα, είναι σε ένα γάμο. Ο οποίος γάμος αυτός είναι δυστυχισμένος, παρόλα αυτά μένουν σε αυτό το γάμο, δεν παίρνουν την απόφαση να διαλυθεί, γιατί πολύ απλά το συνηθίσανε και είναι οικείο προς αυτούς. Απ' τη μία δεν θέλουν να χαλάσουν τη βόλεψή τους, από την άλλη δεν θέλουν να γνωρίσουν και να ρισκάρουν κάτι καινούριο, είναι οικείο αυτό, το έχω μάθει με τα στραβά του και τα ανάποδά του, δεν θέλω να τα αλλάξω, γιατί ακόμα και πολλές φορές μπορεί να πας σε έναν άνθρωπο και να πεις ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να το αλλάξεις αυτό, αλλάζοντας την επικοινωνία ή αλλάζοντας αυτό το κομμάτι που είναι αγκάθι για τη σχέση σας. Θα σου πει όχι, εγώ το έχω συνηθίσει έτσι. Εγώ έτσι θέλουν, έχω μάθει. Είναι δύσκολο, θέλουν, σου λέει. Θέλουν να ξεφύγουν, αλλά δεν το κάνουν. Αλλά δεν το, είναι πάρα πολύ, ναι, είναι πάρα πολύ εκεί έξω που, που ζούνε με αυτή την κατάσταση. Ναι. Και θέλω να μου πεις και αυτό τώρα που είπες, που είναι πολύ σημαντικό, ότι επειδή κάνουμε πολύ συχνά συζητήσεις αυτό το σεξ αδεσίτη με φίλες και τα λοιπά, ξέρεις. Τύπου, γιατί πετυχαίνω πάντα το ίδιο στυλ άντρα ή ίδιο στυλ γυναίκας. Mm-hmm. Φυσικά και δεν είναι φταίει. Το οικείο σου. Ναι, δεν φταίει. Εσύ το επιλέγεις. Εσύ το επιλέγεις, ναι. Εσύ το επιλέγεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τους συντρόφους μας λίγο πιο πίσω, θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι έχουν κάτι κοινό. Mm-hmm. Όλοι έχουν κάτι κοινό. Μα από την εξωτερική εμφάνιση, μα από την εσωτερική εμφάνιση. Και το έξω και το μέσα έχει κάτι κοινό. Με τον επόμενο και τον επόμενο. Ή την επόμενη και την επόμενη. Το οποίο μπορεί πολλές φορές να μην σου κάνει όμως τελικά. Μα γι' αυτό το έχεις χωρίσει το προηγούμενο, γιατί δεν σου κάνει. Ακριβώς. Αλλά πάλι στο ίδιο θα πας να πες, γιατί αυτό είναι οικείο σου. Έχεις αναγνωρίσει αυτό το σημάδι. Mm-hmm. Τίποτα δεν μπορείς να αναγνωρίσεις εάν δεν το έχεις περάσει εσύ ίδια. Ή εσύ ο ίδιος, έτσι, ανάλογα. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι είσαι εγωιστής εάν δεν έχεις περάσει το στάδιο του εγωισμού. Και πώς τελικά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή, τι είναι. Με αυτογνωσία. Mm-hmm. Σε διακόπτω απλά και σου απαντάω. Με αυτογνωσία. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και ο δρόμος της αυτογνωσίας είναι και λίγο επίπονος πολλές φορές. Γιατί είναι δύσκολο να ξεγυμνωθείς μπροστά στον καθρέφτη και να δεις τις πραγματικές σου ατέλειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και πολλές φορές πονάει. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσεις το τέρας που έχεις μέσα σου, έτσι, για να το διώξεις και να το δεις κατάματα και να το διώξεις, να του πεις φύγε, θα μείνει εκεί. Και απλά το μόνο που κάνεις με το να περνάνε τα χρόνια, απλά το τρέφεις και αυτό μεγαλώνει. Και απομακρύνεις από τα πάντα. Και απομακρύνεις από τα πάντα και τους πάντες. Και το μόνο που σου μένει είναι ο φόβος. Ναι. Φτάνεις σε μια ηλικία δηλαδή μετά των 40-45 ετών που ζεις με τους φόβους σου. Θέλω να μιλήσουμε και για αυτό που λες τώρα για τις ηλικίες, γιατί. Νομίζω, θα μου πεις και εσύ, ότι τελικά
στην εποχή μας κάθε ηλικία μετράει αλλιώς. Καταρχάς νομίζω ότι έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο τρόπος που μετράνε ηλικίες. Η ηλικία, δηλαδή ένας σύγχρονος σαραντάρης, mm-hmm. έχει πια την ιδιοσυγκρασία ενός τριαντάρη. Ένας τριαντάρης mm-hmm. έχει την ιδιοσυγκρασία ενός 25άρη. Κοσάρι είναι σταθερό, εντάξει. Όχι, ναι. δεν είναι και πάρα πολύ σταθερή. Έχουν λίγο μπερδευτεί. Κοίτα λίγο πίσω σου, φέρε στο μυαλό σου τα παιδικά σου χρόνια. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη, μάλλον, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι στην ηλικία των 17 με 19 που ήσουνα, ήσουνα στην κατάσταση των αυγών, να τον κοιτάξω, να τον φλερτάρω, mm-hmm. το πρώτο φιλί, κάπου εκεί, 17 με 19, ανάλογα την κατάσταση. Πολλές φορές άντε και, και στα 16, να σου πω. Να σε πάω λίγο πιο μικρή. Ναι, σήμερα ναι. στα 16 έχουμε ολοκληρώσει τη σχέση μας. Απίστευτο, ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ρομαντικό. Ναι. Δεν υπάρχει το σκαλοπάτι. Θυμάμαι, ή μάλλον ακούω πολλές φορές τις παλιές γυναίκες που λένε βήμα-βήμα. Step by step που λένε και οι ξένοι. Μιας που έχουμε την ξενομανία. Έχουμε τόσο πολιτισμό, παρόλα αυτά έχουμε την ξενομανία. Ναι, να μιλήσουμε και έτσι λοιπόν. Step by step, το λένε ακόμα και οι Αμερικάνοι. Βήμα-βήμα. Γιατί εάν δεν πάρεις την σκάλα να την πάρεις σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, όταν θα πέσεις από εκεί που είσαι, θα φύγεις κουτρουβαλώντας. Ενώ αν έχεις πάει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, όταν θα πέσεις μπορεί να μην πέσεις τόσο χαμηλά, να πέσεις κάπου στη μέση και θα ξέρεις τι σκαλοπάτι έχεις χάσει, για να πας γρήγορα πιο πάνω. Πολύ σωστό το. Άρα έχουμε χάσει λίγο τα σκαλοπάτια. Έχουμε χάσει λίγο τα σκαλοπάτια, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα ένα κορίτσι των 14 με 15 ετών, ένα 80% θα πω ότι έχει μια ολοκληρωμένη σχέση. Στα 15. Στα 15, ναι. 14 με 15. Δεν βάζω το 16. 14 με 15 έχει μια ολοκληρωμένη σχέση σήμερα. Έτσι. Τρεβάω τα μαλλιά μου, γι' αυτό αφήνω κάτω. Ένα αγόρι ήταν φυσιολογικό στην εποχή μας. Στην εποχή μας εννοώ μια δεκαετία πίσω, όχι πολύ πιο περισσότερο, έτσι. Λοιπόν, να είχε μια ολοκληρωμένη σχέση γύρω στα 15-16 που ο μπαμπάς τους έβγαζε λίγο παραέξω. Mm-hmm. Ωραία. Πολλές φορές και στα 17, ανάλογα τώρα την οικογένεια και την ιδιοσυγκρασία και του κάθε αγοριού, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα κορίτσι έτσι πριν 15-20 χρόνια νομίζω ότι ολοκλήρωνε τη σχέση του γύρω στα 19-20. Είχε τελειώσει το λύκειο, ήταν στα τελειώματα του λυκείου. Καλά, ναι, αφού τελειώσαμε τα λύκειά μας, τα πτυχία μας και τέτοια. Έτσι, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Αυτό μας επέτρεψε. Είμαστε μια γενιά δηλαδή που μας επέτρεψε να ζήσουμε λίγο πιο ρομαντικά και να βάλουμε κάποια πράγματα μέσα μας. Mm-hmm. Ωραία. Η νέα γενιά έχει πρόβλημα. Γιατί έχει έναν έρωτα γρήγορης καύσης. Και δεν ξέρει η Αναστασία όμως αυτό. Δεν ξέρει πώς ήταν το άλλο όμως. Ξέρει μόνο αυτό. Οπότε δεν μπορεί να τους κατηγορήσει όταν έχουν μάθει αυτό. Εγώ αυτό που με εντυπωσιάζει, από τη μία, κατάλαβε mm-hmm. τη λέω, γιατί mm-hmm. δεν έχω γνωρίσει το άλλο. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, εδώ νομίζω σηκώνει λίγο αυτό σηκώνει, το θέμα. Σηκώνει. Θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές. Οι ακροατές και είναι και θεατές. Είναι και θεατές, ναι. Όχι, έχω, είμαι μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βάζουμε και νεράκι πάντα. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε με ποια είναι ότι είναι λογικό αυτές οι ηλικίες να μην έχουν ζήσει κάτι άλλο, οπότε πες ότι το δικαιολογείς εν μέρη. Εγώ αυτό που θέλω να μου πεις με το δικό σου τρόπο. Με το δικό σου τρόπο είναι πώς γίνεται και οι δικές μας ηλικίες, δηλαδή 30-something, 40-something κτλ. Mm. Αυτές mm-hmm. οι ηλικίες που έχουν περάσει στην αλλαγή, που έχουν ζήσει μάλλον την αλλαγή και το πριν και το μετά, πώς είναι δυνατόν να έχουν μπει mm-hmm. στη λογική αυτή την επιφανειακή και στον τρόπο σκέψης, τον παρόμοιο με τον 20 χρόνια, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε πάρα πολλές στιγμές γυναίκες στην ηλικία των 40-45 ετών να παλιμπεδίζουν. Έτσι. Να ντύνονται πολύ νεανικά ή πολλές φορές να ανταγωνίζονται και τις ίδιες τους στις κόρες. Έχουμε θέμα εδώ. Αυτό συμβαίνει για το λόγο το ότι υπάρχουν γυναίκες, δηλαδή στην μια δεκαετία, 15 ετία πίσω, η γυναίκα θα παντρευόταν είτε για να φύγει από το σπίτι της, για να φύγει από το πατρικό πρότυπο. Έτσι, γιατί θέλει να ζήσει τη ζωή της και θεωρούσε ότι έτσι θα είναι πιο ελεύθερη. Ωραία. Είτε γιατί την ανάγκασαν. Υπήρχε ακόμα αυτό. Οπότε σε μια ηλικία των 40-45 ετών αρχίζει και ξεσπάει σε μια άλλη κατάσταση, βλέποντας την κόρη να μεγαλώνει και το πώς αντιδράει. Συνήθως θα παρατηρήσω ότι είναι οι γυναίκες που έχουν κόρη που το κάνουν αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Έχουν μια κόρη αυτές οι γυναίκες. Ή συναναστρέφονται με νέο κορίτσι μέσα στην οικογένεια. Η κόρη της αδερφής μου.
Η ανιψιά μου δηλαδή. Έτσι, όπου προσπαθούν να ξαναζήσουν μέσα από αυτές και χάνουν κάπου την μπάλα. Γι' αυτό αυτές οι μανάδες πολλές φορές δεν αφήνουν και τις κόρες τους να μεγαλώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ το κάνουν οι ίδιες και γυρνάνε σε μια ηλικία, ενώ είναι 40, γυρνάνε σε μια ηλικία των 20 και ξαναζούν την τρέλα την απόλυτη. Ωραία. Βλέπεις αυτές τις γυναίκες να σταματάνε τις κόρες τους το να μεγαλώσουν όταν είναι σε μια προεφηβική ή εφηβική ηλικία. Ναι. Το οποίο είναι τραγικό αυτό. Το οποίο είναι πολύ τραγικό, βέβαια. Ξεχνάνε και εκείνες τα δικά τους, πώς θα μπορούσαν και εκείνες να μεγαλώσουν, το ότι παράπονα μπορεί να είχαν από την ίδια τους τη μητέρα. Μπορεί να είναι η μοντέρνα μαμά και στο τέλος να γυρίσει και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να είναι και φίλη μου η κόρη μου. Ναι. Αλλά και αυτό είναι λάθος. Η κόρη σου δεν είναι φίλη σου. Η κόρη σου έχει φίλες. Εσύ πρέπει να είσαι μάνα. Είτε είσαι μαζί με τον άντρα σου, είτε δεν είσαι. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις πάρει ένα διαζύγιο γιατί επέλεξε έναν άλλον τρόπο ζωής, κράτα τον για εσένα, είναι η προσωπική σου ζωή. Δεν είσαι celebrity να σε γράψουμε στο Downtown και στο οποιοδήποτε άλλο περιοδικό. Ωραία. Αυτό. Είναι άρα η ζωή είναι σου το και βήμα... το παιδί σου δεν χρειάζεται να το ξέρει ή να το αντιλαμβάνεται. Άρα, Αναστή, θεωρώ με αυτό που λες και αυτό που καταλάβει και εγώ, ότι γενικά, παιδάκι μου, υπάρχει και μια. Δεν υπάρχουν και γονείς, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα μετά. Είναι πρόβλημα, γιατί ναι. Νομίζω ότι επειδή λέμε για τα παιδιά και εσύ συμβουλεύεις και γονείς και παιδιά. Όχι, εγώ ασχολούμαι καθαρά με τους γονείς, όχι τόσο με το παιδί. Καθαρά με τους γονείς. Ναι, ναι, είτε με τους γονείς είτε γενικά με ένα άτομο μεμονωμένο από 18 ετών και άνω. Okay. Δεν είμαι πάνω στο παιδικό. Δεν ασχολείσαι με παιδιά. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Ωραία. Σε ένα-δύο χρόνια ίσως μπορεί. Όχι, εγώ το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό που κάνεις, γιατί θεωρώ ότι από τους γονείς. Από τους γονείς προέρχονται όλα. Ξεκινάει. Αν ο γονέας δεν ξέρει τον εαυτό του, πώς θα μπορείς να προσφέρεις στο παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν λοιπόν έχουμε τη μητέρα, όπου είναι 40-45 ετών, και ξαφνικά παλιμπεδίζει, το παιδί αντιλαμβάνεται. Και αντιλαμβάνεται πάρα πολύ έντονα, πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Το πιθανότερο λοιπόν είναι σε όλο αυτό να αντιγράψει τη μαμά. Ή να μισήσει τη μαμά. Και να ψάξει κάτι. Το οποίο να είναι πιο κοντά στα δικά του πρότυπα. Αλλά όπως και να έχει, μεγαλώνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θέμα. Ισχύει αυτό που λέω τελικά. Παρόλο που μισούμε τη μαμά μας πολλές φορές, τελικά όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε κι αυτοί. Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν μισούμε τη μαμά μας. Απλά πολλές φορές κατακρίνουμε τη μαμά μας, γιατί η μαμά είναι και αυτό που πρέπει να είναι. Έτσι. Είναι η αυστηρή, είναι αυτή που πρέπει να κρατήσει τα λουριά, είναι αυτή που θα πρέπει να σε βάλει να διαβάσεις. Είναι όμως και αυτή που σε έφερε μέσα τις 9 μήνες, είναι αυτή που ξενύχτησε μαζί σου, είναι αυτή που έτρεμε η καρδιά της κάθε φορά που εσύ χτύπαγες. Οπότε είναι λογικό να είναι και λίγο υπερπροστατευτική. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν εμείς ήμασταν σε μια εφηβική ή μεταφηβική ηλικία, θυμώναμε απέναντί της. Όταν όμως το ξεπερνάμε αυτό, συνειδητοποιούμε από τη στιγμή που έχουμε μια σωστή μητέρα, ότι τελικά η μαμά μας αγάπαγε. Και ίσως να είναι και ο μοναδικός άνθρωπος που μας αγάπησε πιο πολύ από όλους. Έτσι. Οπότε θα γίνουμε ίδιες με αυτή. Όταν αυτό γίνει λοιπόν διαφορετικό και δεν έχει κρατηθεί η ισορροπία που πρέπει, αυτό που λες ότι έχει μια μάνα που παλιμπεδίζει, αυτό μπορεί να σε καταστρέψει ακόμη, έτσι. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να γυρίσει τελείως ανάποδα. Γυρνάει τελείως ανάποδα. Δηλαδή, όσοι μας ακούνε, εγώ το φωνάζω αυτό και το στηρίζω. Το παιδί δεν έχει ανάγκη από φίλη, έχει ανάγκη από γονέα. Άλλον έχω μια φιλική προσέγγιση, και άλλο να είμαι φίλη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω μια φιλική προσέγγιση, δηλαδή φτιάχνω την επικοινωνία μας. Αγαπώ, φιλάω, φιλώ, έτσι, την επικοινωνία. Αγαπάω την επικοινωνία. Και φτιάχνουμε μια όμορφη επικοινωνία ανάμεσα σε εσένα και εμένα. Φτιάχνουμε ένα πομπό, μήνυμα και δέκτη. Και προσπαθούμε να έχουμε σωστά feedback. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά είναι άλλο πράγμα από το να είμαι φίλη με την κόρη μου, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κορίτσι. Θα πάμε και στα αγόρια μετά. Οι αγορομάνες. Άλλο. Μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν. Δεν ξέρεις, από μόνο το ολόκληρο επεισόδιο. Ολόκληρο επεισόδιο είναι αυτό. Λάμψη, φόσκολος. Λοιπόν, όταν έχουμε κορίτσι, λοιπόν, το να είμαστε φίλες 100% μαζί με το κορίτσι. Και πάλι είναι λάθος, γιατί το κορίτσι έχει φίλες. Εσύ πρέπει να κρατήσεις και λίγο τα λουριά, γιατί όταν θα χρειαστεί μετά να κρατήσεις τα λουριά, θα είναι αργά. Θα σου πει, εσύ μου το λες που μέχρι προχτές πίναμε μαζί και περνάγαμε ωραία. Φοβερό, φοβερό. Και μάλιστα βλέπω και πάρα πολλές μάνες που βγαίνουν με την κόρη τους στα ίδια μέρη, έτσι. Το οποίο αυτό... Επίσης είναι και πάρα πολύ άσχημο αυτό. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ναι. Βέβαια.
κάθε πράγμα έχει την ηλικία του. Δεν μπορείς να βγαίνεις στο ίδιο κλαμπ που βγαίνει η κόρη σου. Γιατί θα καταλήξουμε να έχουμε και άλλα προβλήματα, τα οποία τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στη δουλειά μου. Θέλω να κάνω ένα διάλειμμα και να μου πεις μετά αυτό που λες τώρα. Τι έχεις ακούσει στη δουλειά σου, θέλω να μου πεις περιστατικά, real time, χωρίς ονόματα. Εννοείται. Ναι, να μου καταθέσεις καταστάσεις. Να δούμε, ρε παιδί μου, λίγο τι γίνεται, να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε πολλές κρυμμένες αλήθειες. Αυτό, θέλω να τα ακούσω. Πάμε. Είμαστε και πάλι εδώ, γιατί είχαμε ξεκινήσει με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είχαμε σταματήσει στο πολύ σημαντικό σημείο εδώ, Αναστασία, που θα λέγαμε για τις πραγματικά, για τα, πώς λένε, τα αληθινά περιστατικά που σου λένε. Ναι, κρυμμένες αλήθειες. Κρυμμένες αλήθειες. Κρυμμένες αλήθειες θα το ονόμαζα. Αν έβαζε ένα τίτλο δηλαδή, θα ήταν αυτός μάλλον. Θέλω να μου πεις λίγο λοιπόν τι γίνεται, γιατί ξέρεις τι, είμαστε νομίζω και σε μια χώρα που... Το έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές με άλλα θέματα που μας βγήκε πάλι το θέμα αυτό μπροστά μας. Που έχουμε πολλά κρυμμένα μυστικά που φοβόμαστε να τα παραδείγματα στον εαυτό μας. Mm-hmm. Είμαστε ψευτοσυντηρητικοί. Όπως το είπες. Ψευτοσυντηρητικοί. Ψευτοσυντηρητικοί. Ναι. Mm-hmm. Και... Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά να είσαι σοβαρός από σοβαροφανής. Έτσι. Ωραία. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι σοβαροφανείς. Mm-hmm. Φταίει αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, πριν πάμε στα περιστατικά που θα μας πεις, φταίει αυτό λίγο ότι ζήσαμε αυτή την τουρκοκρατία που ήταν πολλά χρόνια και, ξέρεις, και μείναμε αρκετά πίσω
στο να κολλήσουμε και να μην παραδεχτούμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Να έχουμε κρατήσει κάποια κατάλοιπα ανατολικά. Παρ' όλα αυτά, ένα κομμάτι μας θέλει να φύγει από αυτό, mm-hmm. που νομίζω ότι γενικά ο Έλληνας είναι αρκετά προοδευτικός και μοντέρνος σε πολλά πράγματα. Και σε άλλα, ξέρεις, είναι σαν να έχει δύο. Πώς το λένε, σαν να έχει δύο. Να είναι δύο πρόσωπα. Άνθρωποι, δύο πρόσωπα. Ναι. Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Θα μπορούσα να γίνω πάρα πολύ καυστική. Ως πρώτη φορά θα μείνω συντηρητική, θα πάω σε συντηρητικές γραμμές. Είδες ακόμα και εσύ, να, δεν μπορείς να ξεφυγείς. Εννοείται. Θα επιλέξω λοιπόν το συντηρητισμό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω θα μας βλέπω σε μεγάλα κανάλια μετά, έτσι και αρχίζω και μιλάω. Θα επέμβουν πάρα πολύ. Κακό. Οπότε θα προσπαθήσω να στο δώσω όσο πιο απλά να το καταλάβεις. Φταίει εν τέλει η τουρκοκρατία ως τουρκοκρατία και αυτό που ζήσαμε, ή φταίνε και άλλα πράγματα που συνεχίστηκαν είτε προ είτε μετά τουρκοκρατίας. Άλλωστε εμείς είχαμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία ως Έλληνες, mm-hmm. Και αρκετά πριν την τουρκοκρατία. Δηλαδή η τουρκοκρατία δεν νομίζω να μας άλλαξε τόσο πολύ όσο άλλες καταστάσεις. Όπως. Έτσι, νομίζω ότι εμείς ως πολιτισμός, παλαιότερα τουλάχιστον, ήμασταν πιο απελευθερωμένοι. Θεωρούσαμε. Στην αρχαία Ελλάδα, φυσικά. Θεωρούσαμε πρώτα απ' όλα ότι η γυναίκα μπορούσε να κυκλοφορήσει και να έχει τη θέση της στην κοινωνία με την κατάλληλη ενδυμασία, που ήταν αρκετά προκλητική για κάποιους. Ωραία. Και αυτό να μην ενοχλεί κανέναν. Και σε εσένα το θαυμάζουν. Το ίδιο και στους άντρες. Τη σεξουαλική επαφή την είχαν απενεχοποιήσει. Το ερώτημά μου είναι το εξής, και δεν είναι απαραίτητο να το απαντήσεις. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα καταλάβεις και θα καταλάβουν και πάρα πολλοί από όσοι μας ακούν. Η τουρκοκρατία φταίει που εμείς αλλάξαμε πλεύση σε αυτό, ή άλλοι παράγοντες, δογματικοί παράγοντες. Νομίζω ότι όλο είναι θέμα δόγματος και τελικά πώς έγινε η πλήση εγκεφάλου στα χρόνια και στα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα. Νομίζω και ότι. Ήταν καθοριστική, έτσι. Ναι, ήταν καθοριστική. Mm-hmm. Νομίζω ότι η τουρκοκρατία απλά ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Εντάξει, είχε να κάνει με θρησκεία και η τουρκοκρατία, έτσι. Γιατί ήταν βαθιά θρησκόληπτη. Και είναι. Και είναι. Και είναι. Οπότε, έτσι. Είναι. Οπότε πάλι είχε να κάνει με θρησκεία. Και είναι. Απλά ο Έλληνας σήμερα, επειδή όπως και να έχει, πάλι το DNA του υπάρχει, ωραία, μπορεί να πιστεύει. Εκεί που πιστεύει, mm-hmm. με τη μόνη διαφορά όμως ότι δεν θα τον δεις τόσο έντονα προσιλωμένο σε αυτό. Ενώ οι μουσουλμάνοι, παρόλο που έχουν μια θρησκεία πολύ πιο σκληρή, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι πάνω σε αυτό και πάρα πολύ πιστοί. Ναι, το πιστεύουν. Το πιστεύουν. Το πιστεύουν κυριολεκτικά, ναι. Το πιστεύουν κυριολεκτικά. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο ως Έλληνες. Κοιτάμε λίγο δεξιά-αριστερά να κάνουμε και την παραστρατεία. Σωστό. Θα πάμε να κοινωνήσουμε και μετά θα βγούμε και θα κάνουμε και το κουτσομπολιό μας. Yes. Κανονικότατα. Αλλά δεν πάβει αυτό να πέρασε στο DNA κάποιων ανθρώπων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί τελικά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που τα κάνουν πραγματικά και τα νοούν, για να μην είμαστε άδικοι. Έλληνες. Ναι, είναι... ναι, ναι, μιλάω για ποσοστά αυτή τη στιγμή. Μιλάω ως κοινωνίες. Με βάση τα ποσοστά, με βάση ποσοστά και κοινωνίες, ναι. Σε μέσο όρο. Ναι. Αλλά πραγματικά και εγώ το βλέπω αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Αυτό το τύπο θα πάει να κοινωνήσω και μετά θα βγω έξω ή θα. Δηλαδή να κάνω με τους τύπους, να τους κρατήσω τους τύπους, αλλά μετά όμως θα γίνει πανικός. Πανικός, ναι, κανονικότατα. Επιτάφιος πάμε κανονικά, σωστά, αυτό και μετά. Αναρωτιόμαστε σε ποιο κομμωτήριο πήγε η γειτόνισσα. Και έχουμε κλείσει τραπέζι. Και έχουμε κλείσει και τραπέζι, βέβαια. 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 Όποιον ανοιχτά. Ή εδώ, ή εκτός Αθηνών. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Οπότε αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε, δηλαδή, τι μας συμβαίνει. Ποιες είναι οι αξίες και ποια είναι τα ιδανικά μας. Ποια είναι η ιστορία μας. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα κενά που έχουμε. Και τα έχουμε ως Έλληνες, δυστυχώς. Άρα θεωρείς ότι... Δεν είναι μόνο, δηλαδή, το δόγμα ή η θρησκεία. Mm-hmm. Είναι ένα πακέτο. Άλλωστε, δηλαδή, αν κάτσουμε και κοιτάξουμε και παρατηρήσουμε, ακόμα. Και η Εκκλησία βασίζεται σε πολλά που έχει πει ο αρχαίος πολιτισμός. Σε στοϊκούς, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι. Έχει στοιχεία.
Θέλω να μου πεις για τους φιλοσόφους πώς επηρεάζουν γενικά, γιατί είναι βασικά το αντικείμενό σου με τη φιλοσοφική που λες για την ενέργεια. Η φιλοσοφική ψυχολογία είναι αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Απλά μιλάμε πάνω στο φιλοσοφικό κομμάτι και αναλύουμε όλο αυτό πάνω στο φιλοσοφικό κομμάτι. Σύμφωνα με την τρισυπόστατη διάσταση του ανθρώπου, όπως σου είπα και στην αρχή, γιατί σίγουρα υπάρχει κάτι ανώτερο. Όπως θέλει ο καθένας να το ονομάσει. Έτσι. Θέλουμε να το ονομάσουμε Θεό, θέλουμε να το ονομάσουμε Ορθόδοξη Εκκλησία, θέλουμε να το ονομάσουμε Κοράνι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό και κανένα δεν θα πρέπει να ενοχλεί αυτό. Είναι αποδεκτό. Τα πιστεύω του καθενός είναι αποδεκτά. Okay, ωραία. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Απλά οι φιλόσοφοι αυτό που λέγανε είναι ότι από τη στιγμή που έχεις ένα πιστεύω, στήριξέ το κιόλας, αλλά άνοιξε και λίγο το μυαλό σου και κοίτα δεξιά και αριστερά, μην έχεις τις παροπίδες. Άρα εγώ, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι έρχομαι σε σένα και πιστεύω στο Μάμεθ. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Πώς με προσεγγίζεις για να... Σε πληροφορώ ότι είχε τύχει κάποια στιγμή να μιλήσω με μία κοπέλα που ήταν, πίστευε στο Κοράνι. Αναγκάστηκα και διάβασα 5 πράγματα για το Κοράνι για να καταφέρω να την προσεγγίσω και να κάνουμε μια συζήτηση έτσι πιο ουσιώδες. Ναι, θα κάτσω να μελετήσω και τη δική σου θρησκεία, εάν δεν τη γνωρίζω, εάν δεν ξέρω τι συμβαίνει και τι γίνεται. Θα ρωτήσω και θα το πάω όσο πιο κοντά γίνεται. Αλλά η ψυχολογία δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, όπως και να έχει. Ναι. Απλά η φιλοσοφική ψυχολογία, επειδή πιστεύει στην τρισυπόστατη διάσταση του ανθρώπου, σου αφήνει το περιθώριο να πιστεύεις ότι το σύμπαν μπορεί να συνωμοτήσει είτε υπέρ σου είτε κατά σου. Ισχύει αυτό τελικά. Ισχύει. Και εδώ πάμε στην ενεργειακή ψυχολογία, που επίσης είναι παρεξηγημένο. Γιατί ακούει άλλος ενεργειακή ψυχολογία και επειδή έχουν βγει πάρα πολλοί που είναι medium. Ή κάπως φλιτζανούδες και σου λένε ενεργειακά. Δεν είναι αυτό. Με την κρίση έχουν πέσει χειρότερα σε αυτούς. Δηλαδή έχουν πέσει με τα μούτρα. Επειδή έχω κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, σε κάποια άλλη συνέντευξη θα μπορούσα να σου πω πολλά πάνω σε αυτό. Είναι ολόκληρο θέμα, ναι. Αλλά έρευνα σε στυλ ρεπορτάζ. Δηλαδή στο δίνω με αγάπη. Και στεγνά. Αλλά η ενεργειακή ψυχολογία δεν έχει να κάνει ούτε με το medium, ούτε με τη χαρτορίχτρα. Η ενεργειακή ψυχολογία έχει να κάνει καθαρά. Ναι, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα στη μοίρα του ανθρώπου από την άβρα του. Ωραία. Αλλά σίγουρα το πεπρωμένο σου δεν μπορείς να το διαβάζεις, γιατί είναι άλλο η μοίρα, άλλο το πεπρωμένο. Εδώ συμφωνεί και η ενεργειακή και η φιλοσοφική. Δεν ωραία. Τώρα σε έχασα. Τώρα με έχασες. Τώρα σε έχασα. Μοιραίο είναι να γεννηθείς, να αναπτυχθείς και να πεθάνεις. Είναι μοιραίο. Πεπρωμένο όμως, όπως έλεγε και ο Χαλίλ Κιμπράν, είναι αυτό που σκεφτόμαστε, γιατί η σκέψη σου θα γίνει πράξη. Η πράξη σου θα γίνει μοίρα σου, καθημερινότητα δηλαδή, και η μοίρα σου αυτό που γράφεις, το πεπρωμένο σου. Άρα ερχόμαστε εδώ που λέει και ο σοφός λαός, πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Okay. Περίμενε όμως. Αυτό σημαίνει ότι εγώ, ρε παιδί μου, όταν λες πεπρωμένο, έχουν προκαθοριστεί κάποιες ενέργειες μου για αυτό που θα κάνω ή τα γράφω στην πορεία? Σίγουρα κάποιες ενέργειές σου είναι προκαθορισμένες. Για παράδειγμα, ανάλογα με το πού γεννήθηκες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου, πώς μεγάλωσες. Ωραία. Έχεις κάποια ταλέντα ή κάποια έφεση. Καλλιέργησέ την όμως. Okay. Είναι στο χέρι σου αν θα την καλλιεργήσεις ή αν θα την αφήσεις εκεί. Άρα αυτό είναι πεπρωμένο σου. Το πεπρωμένο σου είναι, το πεπρωμένο σου είναι λοιπόν να έχεις γεννηθεί με κάποια χαρακτηριστικά και κάποια χαρίσματα. Ναι, ναι. Το αν θα καλλιεργήσεις όμως δεν είναι πεπρωμένο. Το πεπρωμένο σου είναι αυτό που θα καλλιεργήσεις. Ναι. Δεν είναι πεπρωμένο. Όχι. Δηλαδή, αυτό είναι που γράφεις. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι το πεπρωμένο, ξέρεις, επειδή είναι λίγο μπερδευτικό αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό που έχει καθοριστεί πριν από σένα, χωρίς εσένα. Ουσιαστικά είναι η μοίρα αυτό. Αυτό. Είναι η μοίρα. Το πεπρωμένο είναι αυτό που θα γράψεις εσύ στο λεγόμενο ακασικό αρχείο. Έχεις το βιβλίο σου, έχεις και την πένα σου. Δηλαδή, το σύμπαν, ο Θεός σου έδωσε κάποια χαρίσματα. Ναι. Είναι στο χέρι σου τι θα φτιάξεις και πώς θα το πας στο πλοίο. Αυτό εσύ θα το γράψεις. Το βιβλίο της ζωής σου εσύ θα το γράψεις. Εάν σου παρουσιαστούν δύο άντρες στη ζωή σου, ωραία, γιατί κάποια στιγμή θα ζευγαρώσεις και εσύ, να το πούμε έτσι, λαϊκά. Λοιπόν, δύο άντρες. Είναι μοιραίο. Δύο άντρες εμφανίστηκαν. Πεπρωμένο σου είναι, εσύ θα γράψεις, εσύ θα επιλέξεις ποιον θα πάρεις.
και πώς θα το κουμαντάρεις αυτό που θα πάρεις. Mm-hmm. Αυτό το προηγούμενο σου αρέσει που το γράφεις. Είναι, ναι, εσύ το γράφεις. Η μοίρα όμως προκαθορίζει τελικά το τέλος, το τι θα σου κάνει εν τέλει. Ανάλογα με τις επιλογές σου, σαφέστατα, προκαθορίζεται και ένα τέλος. Mm-hmm. Εάν για παράδειγμα είμαστε με έναν σύντροφο, αυτόν τον σύντροφο δεν τον σεβόμαστε, δεν τον εκτιμάμε, τον μειώνουμε. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε, έτσι σαν γυναίκες, ότι εμείς είμαστε ανώτερα όντα. Έτσι να το πούμε, γιατί πολλές το θεωρούν, ναι, αυτό. Υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι με μαθηματική εξήγηση βέβαια ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις. Ή ότι αυτός ο άνθρωπος θα καταλήξει με ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Μαζί του, ρε παιδί μου. Ορίστε. Εκ πρώτης να ταιριάζει πάρα πολύ με έναν άνθρωπο. Όχι, δεν πράγμα. Ταιριάζει εκ πρώτης. Φαίνονται κάποια αυτό πράγματα. Το πεπρωμένο που λες ότι δύο άνθρωποι. Εγώ έχω δει περιπτώσεις mm-hmm. που γνωριστήκαν λίγο καρμικά, λίγο περίεργα. Το καρμικό είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι άλλη κατάσταση το καρμικό. 500 πράγματα. 500 πράγματα. Το καρμικό έχει να κάνει με μαθήματα που πρέπει να πάρει στη ζωή σου. Έχει έρθει σε αυτή τη ζωή για να πάρει κάποια μαθήματα. Ωραία, αυτά είναι τα καρμικά. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν θα έρθουν στη ζωή σου για να σε διδάξουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Mm-hmm. Έχεις να πάρεις κάποιο μάθημα όμως. Αν παρατηρήσεις, υπάρχουν πολλές φορές στη ζωή σου που έρχονται και ξανάρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όχι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όχι όμως επειδή το επέλεξες, είναι ψιλοκομίτες. Mm. Ωραία. Αυτοί έρχονται να σου δώσουν κάτι. Μου έλεγες για παράδειγμα στο δρόμο. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους όπου έχουν αυτό τον αστρολογικό συνδυασμό. Mm-hmm. Μήπως εν τέλει έχεις να πάρεις κάτι από αυτό. Μήπως εν τέλει έχεις να πάρεις κάποιο μάθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό, που εσύ το διώχνει και σου ξανάρχεται και σου ξανάρχεται στη ζωή σου. Άρα, φορές λοιπόν κάτι επαναλαμβάνει τη ζωή μας. Μάλλον θα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε. Μάλλον πρέπει να το δούμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το ξεπεράσουμε. Ναι. Συνεχίσει, είναι λίγο ξεσάτη μέρα μαρμότα. Ναι. Ταινία που επαναλαμβάνεται κάτι μέχρι να πα στο επόμενο επίπεδο. Ακριβώς, ναι. Είναι ακριβώς όπως το είπες, σαν να παίζεις ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Για να περάσεις την επόμενη πίστα, πρέπει να τελειώσεις την πρώτη για να πας στη δεύτερη. Πολύ σημαντικό. Αλλιώς θα ξανακάνεις την πρώτη. Είναι απλά τα πράγματα. Και είναι νομίζω φοβερό ότι υπάρχουν άνθρωποι που φαντάζομαι, και όχι φαντάζομαι μόνο, και το ξέρω, που επαναλαμβάνονται για πίστα χρόνια, έτσι. Ναι. Και μπορεί να πεθάνουν με αυτό. Μπορεί να πεθάνουν με αυτό. Ναι. Είναι αυτοί που λέγαμε στην αρχή ότι. Ναι, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους, αλλά δεν θα το παραδεχτούν ποτέ. Και είναι... συνήθως για να τους ανακαλύψεις αυτούς τους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν τις ευθύνες κάπου αλλού. Αποποιούνται πάντα την ευθύνη. Μα φταίει ο ανάδρομος Ερμής, μα φταίει η Σελήνη, μα φταίει ο διπλανός μου. Εσύ φταίς για αυτό που μου συνέβη, δεν φταίω εγώ. Εσύ φταίς που σε άκουσα, που μου είπες αυτό. Δεν φταίω εγώ που κάθισα και σε άκουσα, εσύ φταίς που σε άκουσα, που μου μίλησες κιόλας, έτσι. Δηλαδή για τη δική μου επιλογή φταίς εσύ που εγώ ζήτησα τη γνώμη σου και έπραξα τελικά έτσι, γιατί απλά εγώ δεν είχα να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Ναι, είναι απίστευτο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Βέβαια. Και γυναίκες και άντρες, για να το. Ναι, ναι, όχι, είναι. Ναι. Είναι ομάδα. Πες μου λίγο περιστατικά που σου πούμε αυτή, έτσι. Κάποια που είσαι κοινοποιήσει, παιδί μου, τι παίζει γενικά. Κοίτα, αυτό. Ποια είναι τα κυρίως θέματα που έρχονται. Τι ηλικίες έρχονται. Και ποια είναι τα βασικά θέματα, τα βασικά προβλήματα, αν θες. Κοίτα, οι ηλικίες είναι από 18 mm-hmm. μέχρι 60, θα πω. Okay. Έτσι. Μου έχει τύχει. Είναι τεράστια γκάμα, ναι. Ο καθένας έχει τα δικά του όμως. Έχει το δικό του θέμα που τον απασχολεί. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η λέξη πρόβλημα δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα. Και το λέω πάντα στους ανθρώπους που με προσεγγίζουν. Θέμα. Ένα θέμα. Το θέμα λύνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Το πρόβλημα πολλές φορές φαίνεται και βουνό. Το πρόβλημα είναι βουνό. Ένα βουνό, λοιπόν, πώς θα το ανέβεις, με τι ψυχή. Ενώ το θέμα. Του δίνεις μικρότερη υπόσταση από αυτό που το μεγαλοποιείς μέσα στο μυαλό σου. Εντάξει. Έτσι, οπότε μου αρέσει καλύτερο το θέμα από το πρόβλημα. Εντάξει, είναι και δόνηση η λέξη αυτό, να ξέρεις. Οι λέξεις έχουν δονήσεις. Είναι το ενεργειακό αυτό. Αυτό που λες, αυτό είσαι. Mm-hmm. Οπότε να το ξέρεις και εσύ. Mm-hmm. Όταν σου παρουσιάζεται κάτι μπροστά σου που σου είναι δύσκολο, μην πεις έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα θέμα. Θα δεις ότι αυτόματα βάζεις τον εγκέφαλό σε μια κατάσταση να το λύσεις πολύ πιο εύκολα από το να πνιγείς. Και να περάσεις τη διαδικασία του στεναχωριέμαι, πνίγηκα, mm-hmm. δεν ξέρω τι να κάνω, για να ξανασηκωθώ. Αυτό που λες ισχύει, παιδί μου, ότι λέμε ότι προκαλούμε πολλές φορές πράγματα. Φυσικά. Τα προκαλούμε πολλές φορές, έτσι. Όλα τα προκαλούμε.
Εάν αύριο το πρωί αρχίζεις και λες, είμαι αποτυχημένη, δεν θα πάω καλά, όλα στραβά μου πάνε. Το ένα στραβό πίσω από το άλλο θα σου έρχεται. Το ένα στραβό πίσω από το άλλο. Δηλαδή είναι καθοριστική, έτσι. Είναι καθοριστικό όλο αυτό, βέβαια. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό είσαι. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό είσαι. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό είσαι, ναι. Τώρα, τα περιστατικά. Εντάξει, σε μια ηλικία από 18 μέχρι 30 ετών, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πάνω κάτω τι μπορεί να απασχολεί αυτή την ηλικία. Είναι γιατί ηλικία θα μιλάς? Από 18 μέχρι 30, δηλαδή, είναι μια ηλικία που την απασχολεί το πώς θα εξελιχθεί στη ζωή του, είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, το κάποιο love story που μπορεί να έχει και να θέλει να το εξελίξει λίγο πιο σοβαρά, να πάμε σε αυτό που λέμε γάμο, παιδιά, έχουμε. Και νομίζω ότι είναι απόλυτο φυσιολογικό κιόλας, έτσι. Ναι, αυτά είναι θέμα φυσιολογικά. Ερωτικά, ναι. Τώρα, νομίζω ότι το πιο spicy έρχεται από την ηλικία 40 με 50. Αυτή η δεκαετία νομίζω είναι αρκετά πικάντικη. Είναι αρκετά πικάντικη. Θα σου έρθουν συνήθως για να σου μιλήσουν όχι για τα παιδιά τους, όχι για την οικογένειά τους. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει. Βέβαια, υπάρχουν εξαιρέσεις πάντα, έτσι. Δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους. Θα έρθουν να σου πούνε συνήθως για κάτι τελείως παράλογο. Λόγω χάρη το ότι εμένα με ενδιαφέρει που είμαι με τον σύζυγο, δεν θέλω να τον χωρίσω. Τον εκτιμάω αφάνταστα, αλλά τι να κάνουμε, ερωτεύτηκα. Και θέλω και τους δύο. Μου έχει τύχει αυτό. Σου ναι, μου έχει τύχει. Να μου μιλάει και να σκέφτομαι από την άλλη, λέω, δηλαδή, αν δεν τον εκτιμούσες. Αλλά δεν ήταν και η θέση μου να το πω. Έτσι. Μπορεί να συμβεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να ερωτευτείς κάποιον άλλον για άλλους λόγους. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο και ερωτευτείς κάποιον άλλον, είσαι απόλυτα ειλικρινής και απέναντι στο έτερο νήμισή σου και ξεκαθαρίζει λίγο τη θέση σου. Το να το παίζεις αυτό που λέμε διπλό ταμπλό και να κοροϊδεύεις είναι ό,τι χειρότερο. Και θα δεις δηλαδή ότι και εσύ κάποια στιγμή, αυτό λέω δηλαδή και στην κυρία αυτή που είχε έρθει και μου το είχε πει, αυτό την είχα συμβουλέψει, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να ζήσει έστω και αυτόν τον έρωτα φυσιολογικά. Διαφορετικά θα είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και αυτό θα γίνει καρκίνωμα κάποια στιγμή. Δεν είσαι παιδί να παίζεις για να κρύβεσαι από τη μαμά, τον μπαμπά και τη γειτόνισσα. Φαντάζομαι ότι ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι και αυτό που είπες πριν, η συνήθεια, η βολή σου, που είναι πάρα πολύ ρίσκο να φύγεις από αυτό για να προσθέσεις. Ακριβώς, ναι. Όπως έχει τύχει να μου πούνε ότι όχι, δεν χωρίζω, γιατί είμαι καλά με τον άντρα μου, όχι γιατί τον αγαπάω, όχι γιατί τον θέλω, όχι γιατί τον σέβομαι, αλλά γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Είναι πολλά τα παιδιά. Είναι αρκετά, δυστυχώς. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, ναι. Είναι αρκετά. Βέβαια, πάνω σε αυτό θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθεί και η γυναίκα που το κάνει, γιατί εν τέλει έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Περισσότερο οι γυναίκες απατάνε τον άντρα παρά οι άντρες τις γυναίκες. Αλήθεια. Ναι, ναι. Απλά τις γυναίκες δεν θα τις καταλάβεις πάρα πολύ εύκολα. Ενώ ο άντρας φαίνεται πιο εύκολα, ναι. Έχουμε αυτή τη δολοπλοκία μέσα μας. Τελικά γεννιόμαστε με αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μέσα, γιατί και εγώ γυναίκα είμαι. Πώς καταλαβαίνεις, δεν με βγάζω απ' έξω από όλο αυτό. Έτσι, ίσως και γι' αυτό μπορώ να το καταλάβω κιόλας. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτές οι γυναίκες πηγαίνανε σε έναν συνάδελφο αντρικού φίλου, αν θα καταφέρουν να κάνανε την ίδια συζήτηση όπως με μια γυναίκα. Η γυναίκα δηλαδή θα καταλάβει λίγο και το θέμα, ναι, ναι, και θα μπει μέσα σε όλο αυτό και την ψυχοσύνθεση που. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που τις προκαλεί δηλαδή, περισσότερο σε αυτό? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος λόγος που το έκανε, δεν είναι ικανοποιημένες? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει. Είναι αποθυμένο τον 100 των αιώνων που τελικά βγαίνει στην κορή. Νομίζω ότι είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας αυτά, ξέρεις. Όχι, όχι. Υπάρχουν συνήθως δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι πιο σοβαρές, έτσι, σαν πυραμίδα. Μετά υπάρχουν και τα παρακλαδάκια, αλλά θα μιλήσουμε για τις δύο πιο σοβαρές. Η μία σοβαρή περίπτωση είναι να στρέφομαι σε έναν άλλον σύντροφο, σε έναν άλλον άντρα, που συνήθως εδώ είναι και έντιμα τα πράγματα, πιο ξεκάθαρα. Αν δηλαδή δεν ζητήσεις ένα διαζύγιο ή αν δεν μιλήσεις για ένα χωρισμό, τουλάχιστον το δείχνεις και κόβεις το θέμα σου εκεί. Έτσι. Γιατί απλά δεν σε επιβεβαιώνει πια ως γυναίκα. Δηλαδή και ο άντρας έχει αποχωρήσει από το ρόλο του ως σύζυγος. Όχι ως σύντροφος, ως σύζυγος, ως εραστής. Έτσι. Δηλαδή αν δεν την επιβεβαιώνεις
τη γυναίκα σου, κάποια στιγμή θα την επιβεβαιώσει κάποιος άλλος. Όπως αντίστοιχα λέμε και εμείς οι γυναίκες για τον άντρα μας. Αν δεν τον επιβεβαιώσουμε εμείς, θα βρεθεί κάποια άλλη να τον επιβεβαιώσει. Είναι... Αυτό δεν είναι μόνο γυναίκα. Έτσι. Αλλά λοιπόν. Μιλάμε για πράγματα που έχουμε σκεφτεί. Λοιπόν, αλλά παράλογα. Υπάρχει και το άλλο το παράλογο, όπου έχει να κάνει καθαρά με τον εαυτό μας. Δηλαδή, μπορεί ο άντρας μας να μας επιβεβαιώνει, να έχουμε τον καλύτερον άντρα του κόσμου, αλλά ή αντίστοιχα μετά και την καλύτερη γυναίκα, γιατί έχω και περιπτώσεις ανδρών, η αλήθεια είναι. Έχεις περιπτώσεις ανδρών. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί δηλαδή ακούς και άλλα πράγματα που μπορείς να γελάσεις. Αλλά οι γυναίκες μετά, σε αυτή την περίπτωση που θα πούνε ότι φεύγω γιατί δεν τα έχω καλά με τον εαυτό μου, συνήθως είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί δεν θέλουν να διαλύσουν αυτό το γάμο. Θέλουν να έχουν αυτόν τον άντρα εκεί, δούλο. Ναι. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Άρα, ναι. Είναι η γυναίκα, είναι η σύντροφος αυτή, είναι η σύντροφος αυτή που θα της γυρίσει λίγο σχιζοφρενικά το θεματάκι, σχιζοφρενικά εντός εισαγωγικών, όπου θα δώσει τις ευθύνες όλες στον άντρα. Όπου θα ακούσει ακόμα και την ατάκα, εσύ φταίς που βρήκα εγώ άλλον, γιατί δεν μου έδινες επιβεβαίωση. Είναι οι γυναίκες που θα σε απομονώσουν από την οικογένειά σου. Είναι οι γυναίκες που θα σε αποτραβήξουν από τους φίλους σου. Είναι γυναίκες χυμαρές. Ναι, είναι γυναίκες λίγο επικίνδυνες. Έτσι. Αυτό είναι επικίνδυνο, ναι. Αυτό είναι το ένα. Είναι δηλαδή, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να το βάλουμε σήμερα. Τώρα είπαμε για τις γυναίκες. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό λοιπόν των γυναικών που το κάνουν αυτό και απατάνε, μου λες. Mm-hmm. Και θέλω να μου πεις και οι άντρες, γιατί απατάνε τις γυναίκες αντίστοιχα. Οι άντρες. Αλλά όχι ακόμα, θα κάνουμε ένα break. Α, θέλεις να κάνουμε ένα break. Θέλω εντάξει, ένα λοιπόν. Να κρατήσουμε σε αγωνία και μετά να πάμε και στους ελεύθερους, στα προβλήματα των ελεύθερων. Που είναι ελεύθεροι, αλλά είναι ένα βέλεπο, το έχεις παρατηρήσει. Υπάρχουν ελεύθεροι και ελεύθερες, αλλά ναι. Είναι μη διαθέσιμοι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Μη μου πεις, θα μου πεις σε λίγο. Εντάξει, μην λοιπόν. Με τη μία, λέμε τώρα.
γενιά μας και πάλι επανερχόμαστε. Να σου γυρίσουμε σωστά, έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτά τα θέματα σηκώνουν. Σηκώνουν. Και σηκώνουν και ολονυχτίες. Άστα, άστα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, επειδή εντάξει δεν είναι εύκολο να τελειώσουμε, να τα πούμε όλα σε μια φορά, ας πούμε λίγο έτσι για να το κάνουμε, να το ολοκληρώσουμε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Πες μου για τις περιπτώσεις των αντρών που σου έχουν τύχει και τις περιπτώσεις των ελεύθερες και ελευθέρων που σου έρχονται και αυτό που λέμε πριν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, οι άντρες είναι μια άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία, μόνοι τους. Είναι μόνοι τους. Οι άντρες είναι στην περίπτωση ή που θα αγαπήσουν πολύ και θα μείνουν προσιλωμένοι εκεί, ή που έχουν την νοοτροπία το ότι η γυναίκα μου είναι η γυναίκα μου, την έχω κορώνα στο κεφάλι μου και οι υπόλοιπες είναι οι κυρίες που περνάω καλά. Ωραία. Και το έχουν πιο ξεκάθαρο αυτό. Συνήθως το δηλώνουν στη γυναίκα τους, με τον τρόπο τους. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις βέβαια που το κρατάνε αιώνιο μυστικό. Κάνουν όλο αυτό το γύρο του κόσμου, αλλά συνήθως είναι και άνθρωποι, είναι άντρες που χρειάζονται υπερβολικά πολύ την επιβεβαίωση. Έχουν μεγάλα προβλήματα μέσα τους, άλλοι τα προβλήματα, όπου ξεκινάνε εκεί από πολύ πίσω. Και πραγματικά πρέπει να κάτσουν να το βρουν, να βρουν λίγο τον εαυτό τους. Τι χαρακτηριστικά έχει ένας άντρας που θεωρείς ότι ήταν να πατήσει τη γυναίκα του? Εάν δεν φταίει η γυναίκα του. Αν δεν φταίει η γυναίκα του, έτσι. Πρώτα απ' όλα φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Είναι ο άντρας που ενώ θα βγεις έξω, το μάτι του παίζει. Κοιτάει και δεξιά, κοιτάει και αριστερά. Χωρίς όμως να το κάνει χιούμορ ή να το παίξει με τη σύζυγό του ή τη σύντροφό του. Έτσι δεν είναι απαραίτητα να είμαστε ζευγάρι παντρεμένοι, με τη σύντροφό του. Να το μοιραστεί με τη σύντροφό του και να πει: α, κοίτα εδώ μια ωραία γυναίκα και το ωραίο το θαυμάζουμε. Είναι ο άντρας που θα το κρατήσει μέσα του. Παρ' όλα αυτά, συνήθως αυτοί οι άντρες είναι και αδίστακτοι και μπορούν ενώ είναι μαζί σου να δώσουν το τηλέφωνο και σε κάποια άλλη επιτόπου. Αλλά το βγάζουν σε μορφή χιούμορ μαζί σου. Τύπου, κοίτα να τη δούμε μαζί. Όχι, αυτοί είναι να μην τους φοβάσαι. Αυτούς που να φοβάσαι είναι αυτοί που έχουν την απόλυτη σιωπή, που δεν θα σου το πούνε ποτέ. Δεν σου πούνε ποτέ. Ναι. Αυτοί που το λένε λίγο μπροστά σου και κάνουν και λίγο πλάκα. Μην τους φοβάσαι. Είναι σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει. Δεν θα σε φωνήσω πολύ μαζί σου, γιατί υπάρχει και λίγο το καμουφλάζ. Το ρίχνω στάξει τα μάτια σου. Σου λέω, ξέρεις, κάνω λίγο πλάκα. Και... Μιλάς για την εξαίρεση. Εγώ μιλάω τώρα για τον κανόνα. Ναι, μπορεί. Η εξαίρεση, ναι, υπάρχει. Πάντα σε κάθε κανόνα υπάρχει εξαίρεση. Δεν μπορούμε να μιλάμε απόλυτα. Γιατί ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι δείγμα ευφυΐας το να είσαι με έναν άνθρωπο να κάνεις ότι το αντιμετωπίζεις με χιούμορ, να παίρνεις, οπότε το φαίνεται ότι το κάνεις λίγο για πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα απλά το καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, να, βέβαια οι άντρες δεν είναι τόσο δολοπλόκοι όσο εμείς. Εμείς είμαστε χειρότερες, έτσι. Εμείς είμαστε χειρότερες, ναι. Εμείς έχουμε τη δολοπλοκία στο αίμα μας. Γεννιόμαστε με αυτό. Έτσι, και η κάθε γυναίκα θα το αναπτύξει με το δικό της τρόπο. Ενώ ο άντρας είναι πιο ευθύς. Και αυτό είναι και το πρόβλημα επικοινωνίας που έχουμε τα δύο φύλλα. Γιατί εμείς οι γυναίκες, για παράδειγμα, θα θέλουμε να πούμε ότι πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήραμε ψάρι. Ωραία. Ναι. Κοινώς δηλαδή έχουμε ψάρι να φάμε. Όχι. Θα έρθει ο άντρας στο σπίτι και θα πούμε: αγάπη μου, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Όχι αυτό που είναι στη γωνία, το άλλο που είναι κάτω στην πλατεία. Εκεί μάντεψε ποιον συνάντησα. Τον Τάκη τον θυμάσαι. Παντρεύτηκε τη Λίτσα τώρα. Λοιπόν, κάνανε και δύο παιδιά και έχουν και ένα σκύλο. Αχ, αυτός ο σκύλος, πάντα ήθελε ένα σκυλάκι έτσι. Και εκεί που είχαν αυτό το σκυλάκι και τα λοιπά, το πήρανε από την Αγγλία. Από την Αγγλία το φέρανε. Εμείς πότε θα πάμε να ταξιδεί στην Αγγλία? Α, και παρεμπιπτόντως έχουμε και ψάρια. Καταληκτικό. Λοιπόν, και είναι φοβερό. Για να καταλήξουμε στα Αγγλία, έτσι. Για να καταλήξουμε στα ψάρια. Στα ψάρια, αλλά για την Αγγλία. Θέλουμε να πούμε και για την Αγγλία. Θέλουμε να πούμε και για την Αγγλία. Ενώ ο άντρας. Ο άντρας δεν είναι ευθύς. Αγάπη μου, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ψάρια να φτιάξουμε. Τέλος. Λοιπόν, μετά θα σου πει: πάμε να ταξιδέψουμε στην Αγγλία. Τέλος. Έτσι. Εμείς θα πούμε: αγάπη μου, θες ένα καφέ? Θα σου πει αυτός όχι, γιατί η ερώτηση είναι: θες ένα καφέ? Θα σου πει μετά, θέλει να πάει Ιταλία, ότι φυσικά είδε καφέ, γιατί ο καφέ είναι το καφέ. Αν σου πει στην Ελλάδα, δεν καφέ, θα το πούμε λίγο στη Ρώμη, καταλάβω. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις.
Γνήσιο. Τι, πάρε και με πίτσα. Πίτσα αυτή. Ενώ στην Ιταλία άλλη ζύμη. Άλλο πράγμα. Ναι. Να είναι απίστευτο έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, ώρες-ώρες, αν συλλογιστούμε το τι τους κάνουμε, θα πρέπει να τους λυπόμαστε κιόλας. Άρα νομίζω ότι δεν έχουν και άδικο που έχουν λίγο μπερδευτεί και. Όχι, δεν έχουν δεν άδικο. Να και πώς θα δεν έχουν άδικο. Ναι. Και εδώ είναι που θα σου έρθω τώρα και στα νέα ζευγάρια που είμαστε στο επίπεδο ακόμα του φλερτ. Μα πώς περιμένουμε να πάει καλά ένα φλερτ από τη στιγμή που έχουμε αλλάξει τους ρόλους. Κοίτα λίγο γύρω σου. Κανονικά, ο άντρας είναι ο κυνηγός και η γυναίκα το θύραμα. Αυτό είναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Mm-hmm. Ωραία. Έχουν αντιστραφεί όμως αυτοί οι ρόλοι. Όταν λοιπόν θα πας σε έναν άντρα που θέλεις να τον φλερτάρεις και ξαφνικά του μιλάς για όλη σου τη ζωή και βγάζεις όλη σου την ανασφάλεια, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, ωραία, το καταλαβαίνει ο άλλος, και ταυτόχρονα τον αρπάζεις, γίνεσαι αρπακτικό, εννοείται ότι θα φοβηθεί και θα φύγει. Και ξέρεις τι γίνεται, ακόμα και να μην είναι όλοι έτσι, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι, δεν το βάζουμε μόνο. Όχι, μιλάμε για έναν κανόνα. Ναι, ωραία. Αυτό όμως δυστυχώς μετά είναι αυτό που είπες, ότι μαζεύεται, συσσωρεύεται. Συσσωρεύεται μέσα σου. Να είσαι εκτός άλλα, έτσι. Ναι, στα πραγματικά μάλλον, στα αληθινά που δεν είναι έτσι. Ναι, βέβαια. Πες μου λίγο για τις περιπτώσεις των ελεύθερων. Και, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί πια στην εποχή μας, αυτό που λέμε, ότι και οι άντρες, 40 something, και οι γυναίκες ίσως, αλλά πιο πολλοί άντρες, δεν θέλουν δέσμευση. Ενώ είναι ελεύθεροι. Τι συμβαίνει με αυτό. Και τι ψυχολογικά κουβαλάνε τελικά και τους εμποδίζει, ή και τις γυναίκες δεν το βάζω. Όχι, κοίταξε να δεις. Άνθρωπος που θα σου πει ότι εγώ δεν θέλω δέσμευση. Η δέσμευση, ναι, θα συμφωνήσω. Σαν λέξη είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεσμεύομαι σε κάτι. Δηλαδή, βάζω χειροπέδες. Ωραία. Όχι, είναι βαριά. Να κάνεις μία σχέση. Τι είναι αυτό που τους φοβίζει? Το γεγονός ότι δεν θα έχουν μία υγιής επικοινωνία, ίσως και κατά βάθος το ξέρουν. Γιατί όμως? Διότι ο καθένας θέλει να πει αυτό που θέλει να πει το δικό του, χωρίς να ακούσει το συνομιλητή του και χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις. Αυτό που λέμε «δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου». Δεν υπάρχει «δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου». Εννοείται ότι σε μια τέτοια κατάσταση θα σηκώσεις μύγα στο σπαθί σου. Και θα πρέπει και να καταλάβεις τον άλλον και να τον συμπονέσεις κιόλας. Και θα σου πω. Ναι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε βοηθήσει τον ίδιο μας τον εαυτό και δεν έχουμε βρει τον ίδιο μας τον εαυτό, πώς μπορούμε να πιάσουμε το χέρι του αλουνού και να πάμε μαζί βήμα-βήμα τη ζωή? Εδώ δεν έχουμε λύσει τα δικά μας προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εδώ είναι πρόβλημα, είναι βουνό. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη πρόβλημα. Είναι βουνό όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο που το λες. Εγώ το λέω, ας πούμε, και για παράδειγμα, μου χτίζω. Για φαντάζομαι να το κάνεις και εικόνα στο μυαλό σου όλο αυτό το πράγμα. Τρελαίνεσαι. Πες ένα περιστατικό, ρε παιδί μου, μιας περίπτωσης ελεύθερου ανθρώπου που είχε μεγάλο θέμα στο να προχωρήσει σχέση. Τι ήταν αυτό το ακραίο? Συνήθως είναι ο εγωισμός. Εγωισμός. Ναι. Θα έρθει, για παράδειγμα, η κοπέλα και θα σου πει, το κορίτσι δηλαδή, και θα σου πει... Ναι, έχει γίνει αυτό και αυτό το λάθος στην επικοινωνία. Θα απαντήσεις εσύ, πάρ τον ένα τηλέφωνο, είτε να ζητήσεις συγγνώμη, είτε απλά να του πεις να πάτε για καφέ, αν δεν έχει γίνει πολύ σοβαρό το θέμα και είναι μικρό παρεξήγηση. Ποιος, εγώ θα πάρω τηλέφωνο? Όχι βέβαια, είναι η απάντηση. Και το θεωρούν αξιοπρέπεια αυτό κιόλας. Δεν θα πάρεις εσύ τηλέφωνο, δεν θα πάρει κι ο άλλος. Δεν θα συναντηθούμε και ποτέ τελικά. Αυτό. Γιατί και ο άλλος έτσι σκέφτεται. Το γεγονός λοιπόν, κορίτσια, το ότι θα πάρετε το έτερο νήμισή σας τηλέφωνο ή το φλερτ σας τηλέφωνο, γιατί ούτως ή άλλως εσείς έχετε κάνει το λάθος. Ωραία. Για να δώσετε λίγο τόπο στην οργή, να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, δεν σημαίνει ότι χαλάτε την αξιοπρέπειά σας. Βάζετε στην άκρη τον εγωισμό. Και ο εγωισμός είναι καρκινωμένο συνέστημα. Άρα είναι από τα σύντομα προβλήματα, έτσι. Πολύ. Ναι, πολύ. Πώς μπορεί η ενέργεια και η φιλοσοφία να λειτουργήσει αυτό, πώς μπορεί αυτό να συμβάλλει? Αυτό δηλαδή που κάνεις εσύ, ρε παιδί μου, στις φιλοσοφίες και τις ενέργειες, τι είναι για να το. Αν θες να το βοηθήσει, να το βελτιώσει, να. Κοίταξε να δεις. Ο εγωισμός, ό,τι και να κάνω πάνω στο ενεργειακό, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί το ενεργειακό έχει και την ψυχοθεραπευτική του μορφή, όπου εκεί έχεις να κάνεις με τα λεγόμενα τσάκρα, να το πούμε έτσι. Κανονικά είναι ενεργειακή τροχή. Αλλά επειδή ο κόσμος συνήθως δεν το ξέρει. Στην πιο βαθιά του φιλοσοφία θα το πούμε τσάκρα, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι λέμε. Ωραία.
Λοιπόν, όπου εκεί μπορείς να το θεραπεύσεις με διάφορους τρόπους, είτε με κρυστάλλους, είτε με διάφορες ασκήσεις. Υπάρχουν πολλές, πολλές μεριές που μπορείς να το χειριστείς το πράγμα. Όσον αφορά τον εγωισμό, ό,τι κρυστάλλους και να βάλεις επάνω, ό,τι ασκήσεις και να δώσεις και ό,τι τσάχρα να ανοίξεις και να κλείσεις και ό,τι ενέργεια να μεταβάλεις, δεν πρόκειται να φύγει αν δεν αλλάξεις τρόπο σκέψης. Δηλαδή, μια πέτρα από μόνη της δεν θα σου κάνει τίποτα. Είναι βοηθητικό καθαρά. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, μπλοκαρισμένες ενέργειες, μιας που μιλήσαμε προηγουμένως για ενέργεια, σαφέστατα μπορεί να αλλάξει. Πρώτον, μέσω της συζήτησης, γιατί πάντα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας μπλοκάρει, και εν συνεχεία να αλλάξουμε λίγο το ψυχικό μας πεδίο, την άβρα μας, την ενέργειά μας, ας το πούμε όπως θέλουμε, με κάποιες ασκήσεις που μπορεί να γίνονται κατά διαστήματα. Αυτό θα γίνει δηλαδή ανάλογα το θέμα που έχουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Οκ, θα σας δω κάτι ακραίο που έχω δει να συμβαίνει έτσι σε φιλικό μου περιβάλλον. Πες ότι οι δύο άνθρωποι, παιδί μου, είναι πάρα πολύ καλά μαζί. Ξαναπες το μου. Πες ότι οι δύο άνθρωποι έχουν γνωρίσει και είναι πολύ καλά μαζί. Ναι. Και λίγο γνώριζε και λίγο καρμικά, αν θέλεις. Και ξαφνικά είναι κάπου και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια γύρω τους, γιατί την πιστεύω εγώ. Και ξαφνικά χαλάει όλο αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Μπορεί να φταίει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, μπορεί να γίνει κάτι. Σαφέστατα μπορεί να καθαριστεί αυτό. Ωραία. Αλλά αυτό αμέσως αντιλαμβάνουμε ότι έχουμε να κάνουμε και με χαμηλές ενέργειες. Η μία από τις δύο ενέργειες, είτε η θηλυκή είτε η αρσενική, είναι πολύ θετικοί άνθρωποι. Έχουν δυνατό θωρακισμό. Άλλο θωρακισμός και άλλο η θετική ενέργεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι εννοείς δηλαδή? Έτσι. Ο θωρακισμός έχει να κάνει με το πόσο δυνατή άβρα έχεις, με το πόσο δυνατά είσαι εσύ συντονισμένος με το σύμπαν, για να μην σε αγγίξει ή οποιαδήποτε ακριβώς. Δηλαδή, ενεργειακά δίνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μας επηρεάζει κιόλας πέρα από το ενεργειακό. Δηλαδή, είναι καθαρά ενεργειακό το θέμα ή είναι και σπιούνιες που μπορεί να μας βάζουν και να μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μας. Ωραία. Έχω δει δηλαδή περιπτώσεις που ήταν μια χαρά και χωρίς να γίνει κάτι απαραίτητα, έβλεπες μια ενεργειακή κατάσταση λίγο αρνητική από ανθρώπους αυτά λίγο γύρω τους. Ξεκινήσει η ζήλια και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Κυρίως αυτό είναι που. Και ξαφνικά χάλασε κάτι περίεργα. Αυτό συνεπάγεται στο ότι ο ένας από τους δύο ή και οι δύο δεν ήταν πολύ καλά θωρακισμένοι. Αυτό. Δηλαδή, αν το πάμε ενεργειακά καθαρά. Ωραία. Εκεί μπορεί να γίνει ένας καθαρισμός και μια ενδυνάμωση πάνω σε όλο αυτό, στο να μην σε αγγίζει. Άρα, λοιπόν, θεωρείς ότι η ενέργεια παίζει μεγάλο ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι? Ναι, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά το θέμα είναι τι επιτρέπεις κι εσύ. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ξαναγυρνάμε στην αρχή. Τίποτα δεν μπορεί να σου συμβεί αν εσύ δεν το επιτρέψεις. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε Δαλάη Λάμα. Ναι, και ξέρεις κάτι άλλο. Δυστυχώς. Οπότε, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση όπου σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ευρέως γνωστή. Και εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είναι χρόνια. Και εδώ στην Ελλάδα αρχίζει και γίνεται γνωστή σιγά σιγά, ώστε να προστατευόμαστε και να είμαστε καλύτερα τόσο με τον εαυτό μας όσο και με το ενεργειακό μας πεδίο. Είναι πολύ σωστό που λες, Αλέξης. Νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα παιδείας και θέμα ενστίκτου. Ας την παιδεία, μάλλον παιδεία είναι ακραίο. Ενστίκτου και διέστηση. Δεν μπορούν όλοι να έχουν την διέστηση του να αντιληφθούν την ενέργεια που υπάρχει γύρω τους και να την λάβουν. Είναι λίγο λεπτό αυτό. Το νιώθεις. Το νιώθεις, αλλά δεν το έχουν όλοι αναπτύξει αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί, εντάξει, λίγο και εγώ τα πιστεύω αυτά και ασχολούμαι, αλλά είναι άνθρωποι που νομίζω δεν το νιώθουν. Δεν μπορούν να το. Δεν έχουν, θέλουν, δεν έχουν μάθει να το δουλεύουν. Σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις. Σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις και να δεις τι γίνεται, να το αποκωδικοποιήσεις, εάν δεν έχεις ανεπτυγμένο το ένστικτο που είπες, αλλά σίγουρα το νιώθεις όταν κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δεν μπορεί να μην το νιώσεις. Γι' αυτό σου συμβαίνουν και όλα αυτά τα αρνητικά το ένα πίσω από το άλλο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει να λέει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα και να κάνουν δύο. Δεν σου αφήνει περιθώρια. Απλά δεν τα ακούς πολλές φορές, μάλλον. Ναι, θες να το παραβλέψεις. Γιατί περισσότερο είναι πάρα πολύ μάλλον. Είναι μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων όπου θα σου πει ότι όχι, είμαι καλά, πάω καλά και πρέπει να φτάσεις στο χείλος του γκρεμού για να ζητήσει βοήθεια. Γιατί πολύ απλά φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτι άσχημο. Είμαστε φαινόμενοι γενικά σε αλλού, ναι, είμαστε. Το πιο απλό πράγμα.
σου λέει ο γιατρός ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, γιατί κάποια στιγμή θα σου δημιουργηθεί πρόβλημα. Και πήγαινε κανένα check-up, γιατί ο βήχας σου δεν μου αρέσει. Θα πας. Ναι, μωρέ, όλα καλά. Στην αρχή θα το ελαττώσεις, θα το ξανασκεφτείς. Μετά θα το ξεχάσεις. Ναι. Θα έρθει η ώρα όμως που ο βήχας αυτός θα γίνει πάρα πολύ έντονος. Και θα σου πει τώρα ο γιατρός, δεν είναι αν θέλεις και να μου έρθει μετά από 2-3 μήνες να το δούμε και να κόψεις. Δεν έχεις επιλογή. Κόβεις τώρα το κάπνισμα και πας αύριο και κάνεις εξετάσεις. Και αν δεν σε υποχρεώσει να μπεις σε ένα χειρουργείο, δεν θα το κάνεις για προληπτικούς λόγους. Κανένας δεν πήγε να αφαιρέσει μια πέτρα γιατί απλά υπάρχει. Πρέπει να σε ενοχλήσει για να πας. Εντάξει, αυτό μου έκανε ζωή λίγο στον άνθρωπο γενικότερα. Ξέρεις, είμαστε όλοι. Έχουμε λίγο αυτό το. Ξέρεις, την αναβλητικότητα. Ναι, και αυτό το τύπου, πώς το λένε, λίγο την τάση του ψευτοαθάνατου, δεν θα σε μένα, εγώ δεν πάθαινε τίποτα. Ναι, υπάρχει αυτό και έχω να σου πω ότι ακόμα και για τις ασθένειες που προκαλούνται στο σώμα μας, όλο ξεκινάει από το ενεργειακό μας πεδίο. Δηλαδή, πες μου τι σου συμβαίνει, είναι μια τάκα που τη λέω πολλές φορές στα σεμινάρια, πες μου τι σου συμβαίνει, να σου πω τι έχεις πραγματικά. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα σε πονάει το στομάχι σου, κοινώς το ηλιακό σου πλέγμα, μιλάμε για εδώ, ωραία, μιλάμε ότι έχεις περάσει καταστάσεις όπου είναι είτε δυσάρεστες, είτε πράγματα τα οποία δεν τα έχεις καταπιεί, είτε το ότι και εσύ βγάζεις κακία. Ίσως να είσαι και από... έχει να κάνει όχι με το συναίσθημα, έχει να κάνει ίσως με τα αρνητικά συναισθήματα. Mm-hmm. Είναι καθαρά το αρνητικό. Είναι το ηλιακό πλέγμα και λέμε ότι είναι το πιο φωτεινό, mm-hmm. αλλά το πιο φωτεινό πολλές φορές καίει κιόλας. Σωστό. Έτσι, είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Τι άλλο, εκεί στο στομάχι που βγάζει το συναίσθημα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα τα συναισθήματα. Ο σβέρκος που πολλοί πάσχουν για παράδειγμα από αυχενικό, είναι. Είναι ευθύνες αλωνών που παίρνεις στην πλάτη σου. Γέρνουν οι ώμοι. Κουράζομαι, δηλαδή γέρνω. Έτσι. Η μέση. Η μέση συνήθως έχει να κάνει με το συναισθηματικό όταν είναι κάτω χαμηλά. Δεν είσαι καλά συναισθηματικά. Όταν είναι στο κέντρο της έχει να κάνει με το οικονομικό. Έχει πολλά κομμάτια, έτσι. Έχει πολλά κομμάτια, ναι. Ναι. Όταν έχεις πρόβλημα με τα μάτια, είναι θέματα που δεν θέλεις να τα δεις. Κλείνεις τα μάτια σου. Mm-hmm. Απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Πάρα πολλές σκέψεις, αρνητικές σκέψεις που συσσωρεύονται σιγά σιγά και γίνονται μικρανίες. Και ό,τι έχει να κάνει μετά με το κεφάλι έχει να κάνει με αυτό, αρνητικά συναισθήματα που σκέφτεσαι και ξανασκέφτεσαι και αναλώνεις. Ξέρεις, και τα περισσότερα τα έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό το φοβάμαι. Ναι, έτσι. Ναι. Όταν αντιληφθούμε το τι μας συμβαίνει, τότε μπορούμε να το γιατρέψουμε. Είναι αυτό που σου είπα ότι ο γιατρός θα θεραπεύσει το σύμπτωμα. Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ο ψυχολόγος θα θεραπεύσει την αιτία. Πόσο καιρό θα λύει ένα σύμβουλο, πόσο είναι διαστέρι για να πει κάποιος ότι αρχίζει και καταλαβαίνει τι γίνεται. Αναλόγως την περίπτωση. Έχει τύχει δηλαδή να κάνω συνεδρίες 4 φορές μέσα σε ένα μήνα, αναβδομάδα δηλαδή, και να είμαστε όλα καλά. Mm-hmm. Έχει τύχει να κάνω και συνεδρίες χρόνων. Πολλό, δηλαδή το περισσότερο που σου έχει τύχει, με περίπτωση. 2,5 χρόνια. Εντάξει. Όπως και κάτι τρελά, κάτι δεκάχρονα και... Αυτά τα δεκάχρονα και τα λοιπά είναι πάνω στην πιο κλασική μέθοδο, γιατί ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια εκεί με το τι έχεις βιώσει τα παιδικά σου χρόνια. Ενώ εδώ ασχολούμαστε με το τώρα. Εσύ ασχολείσαι λοιπόν με το τώρα, τι ναι. σημαίνει τώρα. Θα κάνω μια αναδρομή στο, okay. στο παρελθόν, ναι. αλλά θα ασχοληθώ πολύ περισσότερο με το τώρα. Και θα συνδέσεις με την ενέργεια τη φιλοσοφία με έναν τρόπο. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. ναι. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο πια για το έχουμε ξεκλείσει, θέλω να μας πεις πού μπορούμε να σε βρούμε, αν θέλει κάποιος να έρθει να σε βρει. Πού κάνει σεμινάρια, πού μπορεί να σε βρει να κάνει κάποια συνεδρία, πώς λειτουργείς για να ξέρουμε πώς βρίσκουμε. Προς το παρόν, ακόμα μπορείτε να με βρείτε μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook, mm-hmm. Αναστασία Καφετζή. Έτσι, είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε με ελληνικούς, νομίζω βγαίνει, γιατί τα έχω και στα δύο. Είναι το προφίλ. Mm-hmm. Εκεί αναρτώ τα πάντα. Σελίδα εντός ολίγου. Σε ένα μήνα περίπου από τώρα, ως Αναστασία Καφετζή πάλι. Ωραία. Ωραία. Ναι. Και σεμινάριο και όλα αυτά που λες. Σεμινάριο τώρα δεν έχω κάτι
να σου πω για αύριο μεθαύριο, οπότε να σε καλέσω κιόλας. Διοργανώνω κάτι για μέσα στο καλοκαίρι, όπου θα είναι και tour αυτό. Θα είμαστε μάλλον και στα όμορφα Χανιά, που θα ήθελα να δώσω και τα φιλιά στα κορίτσια που μας ακούνε. Και είναι η πατρίδα μου, έτσι, η Κρήτη. Και είναι και η πατρίδα σου, οπότε έτσι. Θα έρθεις κιόλας. Αυτό το σεμινάριο θα γίνει και εδώ, Αθήνα. Ωραία. Και μιλάμε ίσως και για Κύπρο. Αυτό ακόμα είναι με questions. Που θα είναι το θέμα... Είναι η ενεργειακή ψυχολογία. Φεύγουμε από το φιλοσοφική, θα δώσουμε πολύ περισσότερη έμφαση στην ενεργειακή ψυχολογία και πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ενέργειά μας και να αποφεύγουμε αυτό που είπες προηγουμένως, τη γλωσσοφαγιά και την αρνητική ενέργεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικότερο που λες. Πώς θα θωρακίσουμε τις σχέσεις μας, λοιπόν. Πώς θα θωρακίσουμε τις σχέσεις μας και τις επιλογές μας. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Ναι, αυτό θα είναι το θέμα μας. Άρα λοιπόν, σε χαιρετάμε με την υπόσχεση να μας μιλήσεις για το πώς θωρακίσουμε τις σχέσεις μας και τις επιλογές μας. Mm-hmm. Που νομίζω να σου πω κάτι, ότι αυτό είναι και το. Το πρόβλημα, όχι θέμα, πρόβλημα των περισσότερων σχέσεων σήμερα, ανθρώπινων σχέσεων που δεν πάει καλά, δεν ξέρουμε πώς να τις ζωρακίσουμε. Και δεν ξέρουμε πώς να επικοινωνήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πριν κλείσουμε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σε όσους μας ακούν ή μας βλέπουν είναι ότι η επικοινωνία αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: το πομπό, το μήνυμα και το δέκτη. Εάν το μήνυμα δεν φτάσει σωστά στο δέκτη, δεν φταίει ο δέκτης από τη στιγμή που και ο πομπός και ο δέκτης είναι υγιής, φταίει ο πομπός. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ναι. Όταν το αντιληφθούμε αυτό, ίσως λύσουμε και άλλα θέματα που μπορεί να έχουμε μέσα στη σχέση μας, είτε από εσωτερικούς, είτε από εξωτερικούς παράγοντες. Άρα θέλει πολύ διάλογο με τον εαυτό μας, καταρχάς. Ακριβώς. Είμαι κάποιον ειδικό τέλος πάντων, δεν μπορούμε μόνοι μας. Ναι, κακό. Δεν είναι κακό, όχι. Δεν είναι. Είναι... Να μιλήσουμε ότι επιτέλους, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να επαναγωγηθεί, είναι αστείο. Πρέπει επιτέλους, όπως κάνω στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, να ξεπεράσουμε αυτό το κόμπλεξ που έχουμε το να πηγαίνουμε σε ειδικό. Δεν είναι κακό, δεν είσαι άρρωστος με το να πας σε ειδικό. Όχι. Χρειαζόμαστε απλά έναν άνθρωπο που ξέρει λίγο καλύτερα να σε κατευθύνει για το πώς θα βρει τον εαυτό σου. Άρρωστος είσαι όταν θα πάρεις χάπια. Όταν δεν παίρνεις χάπια, απλά είσαι λίγο μπλοκαρισμένος και πρέπει να το δεχτείς και εσύ και να βρεις τον κατάλληλο σύμβουλο για να σε κατευθύνει. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Άλλο η αρρώστια, άλλο έχω πραγματικά ψυχολογικά θέματα. Εκεί δηλαδή δεν θα μπορέσει να σου δώσει απάντηση ούτε ο σύμβουλος, ούτε ο ψυχολόγος. Πρέπει να πας σε ψυχίατρο. Και πρέπει να πάρεις θεμητό και φαρμακευτική αγωγή, ναι. Ναι, δηλαδή αν σε πονάει το χέρι σου, δεν θα πας στο γιατρό για να μην ντροπιαστείς. Είναι απλά τα πράγματα. Και φροντίζουμε ναι μεν το σώμα μας, αλλά έχουμε ξεχάσει την ψυχή μας. Το ξεχάσαμε αυτό. Κοιτάμε να είμαστε όμορφοι απ' έξω, αλλά από μέσα μας δεν μας φτιάχνουμε. Αναστασία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Ήταν πολύ ωραία, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά πέρα ότι χάρηκα που σε είδα. Χαίρομαι γιατί κάνεις κάτι που σου πάει πάρα πολύ, που το έχεις ψάξει πάρα πολύ και το αγαπάς και φαίνεται αυτό. Ναι. Και θεωρώ ότι έχεις να δώσεις πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί είμαστε σε μια εποχή που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και ξέρεις, είναι κρίμα να με το δουλεύουμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε ένας πολύ φύς λαός, που απλά έχει κάποια θέματα που πρέπει να τα δεχτεί για να τα λύσει. Είμαστε ένας λαός που αυτή τη στιγμή απλά μπλοκαριστήκαμε λίγο. Θέλουμε λίγο χρόνο να ξεμπλοκαριστούμε, ο καθένας μεμονωμένα, για να κάνουμε μια τέλεια ομάδα. Έτσι. Αυτό είναι όλο. Όταν δούμε το μέσα μας, θα δούμε και το έξω μας και θα δούμε ότι είμαστε και πολύ πιο όμορφοι έξω όταν φτιάξουμε το μέσα μας. Και δεν θα χρειαζόμαστε ούτε μακιγιάζ, ούτε κολαγόνα, όπως λέγονται, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θα λάμπουμε από μέσα. Και δεν θα χρειαζόμαστε να υποκρινόμαστε κάτι άλλο. Ακριβώς. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Να μην υποκρίνεσαι κάτι που δεν είσαι. Έτσι. Έτσι. Οκ, κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζω να σας έγιναν έτσι, να σας ανοίξαμε λίγο τα αυτιά και τα μάτια με αυτά που είπαμε. Ό,τι άλλο συμβαίνει, θέλω να μας ενημερώσω, ότι σεμινάρια κάνεις και τα λοιπά, θα είμαστε σε επαφή. Βεβαίως. Οπότε δες εδώ, εννοείται ότι έρχεσαι. Θέλεις να σου δώσω τηλέφωνο επικοινωνίας? Ναι, ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει να με βρει είναι στο 694-87-65-925. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορεί να βρει εμένα προσωπικά. Ωραία. Και η σελίδα σου είπαμε είναι Αναστασία Καφετζή. Αναστασία Καφετζή. Απλά. Okay. Απλά λίτα και πέριτα. Το απλό είναι το πιο ωραίο. Έτσι. Δεν χρειάζονται πολλά. Οκ. Okay. Και μετά από αυτό, εμείς όπως πάντα είμαστε εδώ και πάλι την άλλη Τρίτη. Και όπως λέμε πάντα, μην ξεχνάτε να περνάτε καλά και να κάνετε κάθε στιγμή σας
Τέχνη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.